Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Που πονάνε, 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 που πονάνε. Άιντε καλημέρες, άιντε καλημέρες. Έλα, μια χαρά, μπερεκέτη μπαίνουμε. Κωνσταντίνε μου, αγόρι μου, τι μουστάκι είναι αυτό. Αύριο θα το βγάλουμε στον αέρα, φόρα παρτίδα. Και εσύ έχεις μουσι. Μουσι, εγώ θα ξεριστώ. Θα ξεριστώ γιατί άρχισε να σπρίζω από εδώ κάτω επικίνδυνα, φίλε. Αυτό το βρικόλακα στο Sky κάθε πρωί. Και τι να κάνουμε, αυτό να είναι καλός ρεπόρτερ, είναι μάχημος, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Μα μούρι είναι αυτή. Εμείς καλύτερες μούρες έχουμε θάματα. Είμαστε στο Sky. Αλλά μας δεν μας βλέπει και κανένας. Αυτό είναι το λοιπόν, θέμα. Με αυτή τη μούρη τώρα μπορεί να. Α, και με αυτό το μουστάκι σε βλέπω πολύ θελκτικό. Είμαι. Σε βλέπω πολύ θελκτικό. Για λέγε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μούλησαν αυτές οι Δευτέρες, ρε φίλε. Με πονάνε από πίσω. Μούλησαν αυτές οι Δευτέρες. Δηλαδή, τι πονάνε. Τώρα ποιοι πονάνε. Πονάνε τώρα. Αυτοί πονούσαν όλο το χειμώνα. Δηλαδή. Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Αριανή, Μηρακλήδης, Περιφερειακή. Ζήτω το Σαββατοκύριακο, πόναγε. 40 ώρες. Πόναγε. 40 ωρίτσες πόνεσα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι. Να Ουζουνίδη, να Τάκη Λεμονή, να Καζούρα, να στα κρύα του Λουτρού. Και πάει ο άλλος, ο τρελός ο Πόντιος, γιατί του γύρισαν τα μυαλά και φαίνεται ο νέος Σάντος. Δεν μου λες. Όταν γεννήθηκε ο Γιωργάκης. Γιωργάκης, ναι. Κερνούσε στο καφενείο ο Ιβάν. Δεν θα κεράσει, φίλε, γιο σου. Καλώς κερνούσε. Καλώς κερνούσε. Και θα σου εξηγήσω και μετά γιατί καλώς κερνούσε. Γιατί κερνούσε καλώς. Γιατί κερνούσε καλώς. Ναι. Γιατί ο Γιωργάκης, ρε φίλε, ναι, με αυτά τα κουσούρια του, τα αρνητικά του, γιατί ναι, θα, ξέρω που θα το πάει. Και ναι, συμφωνούμε ναι, και θα συμφωνήσουμε. Ναι, είναι ένα παοξάκι που αγαπάει την ομάδα παθολογικά. Ναι. Και θα κάνει και τα λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. Τα οποία θα τα πληρώσει όμως. Μόνος κάνεις επιλογές του. Τι θα προτιμούσες να έχεις εσύ το παοξάκι αυτό παθολογικά ή να έχεις τον Παπαδόπουλο εδώ πέρα να λέει ψαλίδι. Ποιον θα προτιμούσες. Λέω εγώ. Ναι, ναι. Και εγώ λέω ότι ναι, ο Γιωργάκης μπορεί να κάνει λάθη το παλικάρι μας. Αλλά είναι. Ξέρεις τι κάνει ο Γιωργάκης. Προπονείται για να γίνει ο καλύτερος πρόεδρος του ΠΑΟΚ τα επόμενα 15 χρόνια. Άμα γίνει ο Γιωργάκης. Προπονείται κι αυτός. Άμα γίνει ο Γιωργάκης πρόεδρος τα επόμενα χρόνια. Στα 37 το τεράστιο Σιβάν αποσυρθεί και πει σταματά. Ο Γιώργη, προπονήθηκε 15 χρόνια. Τα λάθη σου έτσι τα έμαθες. Εγώ λέω ότι θα είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Τότε. Όχι. Ναι, όχι, λες εσύ. Δεν ξέρει να διοικεί. Α, το διοικεί του λείπει, λες. Επειδή... Δεν ξέρει να διοικεί. Ναι. Ο παπάς ξέρει να διοικεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να μαθευτεί. Ο άλλος ο γιος, ο Νίκος. Ο Νικόλας, ναι. Ξέρει να διοικεί.
Ναι. Αυτός είναι όπως ήταν ο Βαρδινογιάννης ο Γιώργος. Ναι, ναι. Που τον είχαν στην οικογένεια. Ναι. Έτσι είναι και αυτός. Ναι. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Τι θα πεις, αγόρι μου. Τώρα έγινε ο Γιωργάκης παρεμβατικός για τον Λουτσέσκου. Όχι, ήταν διαρκώς εκεί. Είπαμε, αγαπάει ομάδα παθολογικά. Ήταν η πρώτη φορά που επενέβην σε θέματα του ΠΑΟΚ στον προπονητή και στον οποιοδήποτε προπονητή ο Γιωργάκης. Όχι. Όχι. Έχει λοιπόν ξαναεπέμβει, εντάξει, είναι εκεί. Ούτως ή άλλως είναι μέλος. Είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τις μεταγραφές μαζί, ναι, με τους σκάουτερ, μαζί με αυτούς. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τις μεταγραφές. Ναι. Τελείωσε. Μαζί με τον Μπράγκο, ναι, ο οποίος χθες έμαθα προχθές έπαιζε και το κεφαλάκι του. Μάνι, μάνι. Τι φταίει δεν, ο Μπράγκο. Δεν γυρίζει, λέει, αν δεν φέρει προπονητή. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε το διοικητή παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό το θέλει. Ο Ιβάν έμαθε, ο μισό λεπτό, ο Ιβάν έμαθε όταν λέμε να γίνει δουλειά τώρα, να γίνει τώρα. Πάντως ένα, ναι, μάξι. Για πες, για πες. Το οποίο κάηκε. Έκανε το ρου της ιστορίας του Λουτσέσκου διαφορετικό. Να ευχαριστήσω και επίσημα εγώ σαν οπαδός πλέον του ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου για όσα πρόσφερε δύο χρόνια. Πώς το πήρατε, δεν τα ξεχνάμε. Με ποιο κριτήριο το πήρατε τον Λουτσέσκου? Ως τον ιδανικό αντικαταστάτη εκείνη την περίοδο του Σανόγιο. Ποιος τον έφερε? Ποιον είχαμε τεχνικό? Ο Λούμπος Μίχελ. Όχι. Ο Μίχελτον. Ποιος τον έφερε? Θα πεις τώρα, ξέρω, θα πεις, εγώ ξέρω, θα πεις. Ποιος? Ξέρω, θα πας στην ιστορία με τα μάξι, θα πας τώρα, εγώ σε ξέρω. Ο Μιλιορίδης τον έφερε. Α, Μιλιορίδης. Προσωπικός μου φίλος. Ο Μιλιορίδης. Mm-hmm. Αλλά. Και εκεί τον μπράβο στο Μιλιορίδη τότε που τον έφερε. Άρα λοιπόν. Έφερε μια προπονητάρα. Άρα λοιπόν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ οφείλει ένα μισό πρίμα από τα 2 εκατομμύρια που πήρε από τον Λουτσέσκου. Ναι. Οφείλει πρίμα στο Μιλιορίδη. Να του δώσει ένα χαρτζηλικάκι. Γιατί δεν έχει ανάγκη όμως, νομίζω, ο Μιλιορίδης. Έχει ανάγκη. Είναι φίλος μου. Όλοι φίλοι. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ας ξεχάσουμε το παρελθόν. Ναι, η ουσία είναι, ναι, πάντως ότι ο ΠΑΟΚ μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ναι, έζησε λίγο σαν ΠΑΟΚ. Έζησε, γιατί μας, ναι, έλειψε, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. 40 ώρες πανηγύριζαν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Και ξαφνικά ήρθε ο Ιβάν, ναι, να τα διαγράψει όλα. Ποιον τα ζωή. Ποιον έφερε τώρα? Τον Άμπελ Φερέρα. Λοιπόν, να πάμε στο παρόν, έτσι. Πάμε στο παρόν. Να πάμε στο παρόν. Ο ΠΑΟΚ έφερε ένα προπονητή που εσύ θα το γουστάρεις με χίλια. Εσύ. Πάμε, που το ξέρω είναι καλός. Ναι. Όχι, όχι, γιατί πριν είναι πάμε, καλός. Μ' αρέσει που αλλάζει. Γιατί θα αλλάζει συστήματα, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα, ναι, θα έχει δηλαδή να ασχολείσαι. Δεν είναι μονοδιάστατος. Βέβαια, είναι πιο επικίνδυνος. Είναι πιο επικίνδυνος. Και πιο ρυψοκίνδυνος. Είναι. Αυτό θα φέρει να σας παίρνει περισσότερο στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό του Σάντο που είχε ο Λουτσέσκου. Ναι. Του δεν τρώγω. Το μισό μηδέν. Ναι, το μισό μηδέν. Ξέχασε το αυτό. Θα πάμε σε άλλα δεδομένα. Πάμε στο 4-1 δηλαδή τώρα. Πάμε στο 4-2, 3-1. Εντάξει, δεν θέλαμε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Στο 1-2. Εγώ θα πω ένα πράγμα 2-3. Για το σχολιάσουμε. Ναι. Εάν δεν στηριχτεί και δεν υπάρχει υπομονή από τον κόσμο και για αυτόν τον προπονητή. Έλα, μαθήματα. Όχι, δεν είναι μαθήματα. Είναι κοινή ανθρώπινη λογική. Και τον Λουτσέσκου βιαζόντουσαν και τον κρίνανε πάρα πολύ με το καλημέρα. Πρέπει να δοθεί χρόνο και σε αυτόν. Λοιπόν. Τι να πούμε. Έχει κάνει μια δήλωση ο γέρος ο Λουτσέσκου. Ο γέρος. Ωραία δήλωση. Ο οποίος λέει ότι ο γιος μου δεν έφυγε για τα λεφτά. Δεν έφυγε, όντως. Είμαι σίγουρος ότι έχει συμβουλεύσει, γιατί λέει, παιδί μου, τώρα αυτό που έκανε στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το ξανακάνει κανένας. Ναι. Σήκω, φύγε αυτή τη στιγμή, γιατί σου έρχεται και μια ωραία πρόταση. Σε παρεμβαίνουν κιόλας. Ναι. Έρχεται και η Νέα Δημοκρατία. Βρε, δεν πάνε να έρθει. Περίμενε, ο βασιλιάς σου ήρθε. Δεν ξέρω, βασιλιάς Λίρ, δεν ξέρω τι έκανε. Όποιος θες να έρθει, άμα φέρεις παιχταράδες και προπονητές, δεν χάνε το ποτάμι. Σου φέρουνε κάτι αυτό, άνω σου, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Καλή δήλωση ήταν αυτή. Ναι, και για τον ΠΑΟΚ όμως. Είναι δήλωση πρόκληση. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για το Champions League. Δεν κάνει μεταγραφές επίπεδου Champions League. Να, αυτή η δήλωση, φίλε, να ξέρει ότι έβαλε τον ΠΑΟΚ στο ομίλου του Champions League. Βέβαια. Γυρίζει τα μυαλά του τρελού του πόντιου του Ιβάν, ναι, και σου λέει: έτσι είσαι εσείς, ρελάνς εγώ. Πόσο κάνει ο Άμπελ Φερέρα? Δύο, δώσε τα δύο στον Άμπελ Φερέρα, φέρτε τον. Κάτσε τώρα να δει, θα ακολουθεί με μεταγραφές. Παίχτη. Κάτσε με σε φέρει κανένα μπέρκ τώρα, έτσι, σαν ξεκούδρο να μπαμπάμε με το καλημέρα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Α, αλλά. Φέρτονα. Τι, δεν αφού άλλο τον βλέπει. Ένα μικρό στοιχείο να δώσουμε. Πώς αντέδρασε ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια, μάλλον ο Ιβάν Σαββίδης, στις κρίσεις? Ποιες ήταν οι κρίσεις? Η κρίση ήταν μία μετά τον αποκλεισμό με την Έσσα σου. Τι έκανε ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ? Έφερε Βιερίνια, Καντουρί, Μαουρίσιο και τον Περουβιανό που σκότωνε, που έκανε την κέλα με την ΑΕΚ, πόσο λέγανε, Σαμπράνο. Την επόμενη μέρα τα έφερε, Σεπτέμβριο. Τι έκανε μετά τον Μπρίγιοβιτς? Ξανά κρίση δεν είχαμε. Έφερε Σβιντέρσκι, Ολιβέιρα, Ίγκασον. Άλλα 10. Όπως θα πήρε, τα έδωσε. Τι έκανε τώρα με τον Λουτσέσκου που είχαμε κρίσει? Πήρε καλύτερο προπονητή. Καλύτερο, Σαν ποντέσιαλ, σαν προπονητή, ναι.
Αν θα πιάσει είναι άλλο θέμα. Πόσα πρωταθλήματα πήρε στην καριέρα του. Αν θα πιάσει. Ο Λουτσέσκου, κάτσε. Ο Λουτσέσκου δεν είχε πάρει και αυτό. Τίποτα. Είχε με... ένα κύπελο με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου είχε πάρει. Τι πιο, για δες. Σε ξάδι έπαιζε. Τι για να δω. Αφού τα εδώ. Στο εξωτερικό δεν πήρε πρωταθλήματα. Όχι, δεν πήρε. Για με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου σου λέω. Αυτός... είχε πάρει ένα κύπελο. Τα βρήξαμε πίσω τα πρωταθλήματα τώρα. Όχι, δεν είχε πάρει. Είχε κανένα, πάρει με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου κύπελο είχε πάρει. Αυτό ήταν είχε πάει Εθνική Ρουμανία και Ξάνθη. Αυτή ήταν η πόλη. Του τεράστιου Ρασβά Λουτσέσκου. Εγώ δηλώνω Λουτσόσκυλο, τα έχουμε πει. Αλλά πλέον εσύ θα δηλώνει αμπελόσκυλο. Τι θα πει αμπελόσκυλο. Άμπελ, δεν το λένε αυτό να. Άμπελ. Ναι, άμπελ. Άμπελ. Ναι, αμπελόσκυλο θα γίνει. Θα χαυγεί για τον άμπελ. Άου, άου. Πάντω σε μένα αν ήμουν από επαόξει θα με προβλημάτιζε. Ποιο, το γεγονό ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ο Λουτσέσκου έχει πάρα πολλά χρήματα. Σωστό. Και πάρα πολλά ακίνητα. Εντάξει, είπαμε, είχαμε παρεμβάσει. Είχαμε εκεί μπερδέματα. Τώρα δεν είναι ξεκάθαρο. Τώρα δεν θα έχετε παρεμβάσει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά η ατάκα του Λουτσέσκου που λέει φεύγω πριν πληγωθώ και πριν πληγώσω σημαίνει ότι κάποια πράγματα ξεχύλισαν, έφτασαν στο όριο και σου λέει εγώ τώρα θα φύγω. Δεν γίνεται να μείνω εδώ και θα σκοτωθώ. Γιατί θέλω να αφήσω και την πόρτα ανοιχτή. Να μπορέσω να ξαναρθώ στον ΠΑΟΚ. Είναι έξυπνος ο Ρουμάνος. Έχει την πόρτα ανοιχτή. Εγώ ψεύω πως την έχει. Εγώ λέω δεν την έχει. Μετά από 3-4 χρόνια όλα ξεχνούνται. Ξεχνούνται. Ξεχνούνται, ρε φίλε. Βέβαια. Και ο Γεωργιάδης είχε πει δεν πάω στο Ολυμπιακό. Πήγε και τον φέρατε. Εδώ όπως θα την είδες, ρε φίλε. Ναι. Κάνατε και λίγο φεύγουμε με τον Λουτσέσκου, με τον Μπόλωνη και ο ΠΑΟΚ το ξαναφέρει πάλι πίσω ο γενικό αρχηγό. Δεν ξεχνούνται. Είναι φίλος του Ζαγοράκη και πρέπει να πάρει μεροκάμα. Αλλά μια χαρά είναι τώρα. Ποιο φέρατε. Τι πιο φέραμε. Α στη θέση του Σαριδάρης μπήκε. Ο Σαραδάρης. Σαραδάρης μπήκε στη θέση του. Αυτός που δεν είδε τον Γεωργιάδη. Το... ναι. Που έγινε διευθυντή ναι, ναι, με το Μάκη, με τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Και ο Καρυπίδης επέστρεψε και αυτός τώρα. Ο Σαραδάρη, που είδατε. Σαραδάρη, ναι. Στην παράγκα του Ολυμπιακού που ήταν διευθυντής. Ήτανε. Δεν ήτανε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τέτοιοι φέρνετε στον ΠΑΟ. Γιατί να κάνουμε, φίλε. Καλά κάνετε. Ο Ιβάν ξέρει, κατάλαβε, φίλε, μετά από 3-4 χρόνια σου λέει εγώ εφόσον δεν μπορώ να πάρω πρωτάθλημα έτσι, τι θα κάνω. Θα παίξω με του όρου σα. Έτσι κάτι εξηγεί με του Σαραδάρη. Εξηγεί δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι μια μάχη, είναι ένα πόλεμο. Εξηγιαντέ δεν είστε. Όχι, δεν είμαστε. Δεν είστε. Λάθο ατάκα που τη φόρτωσαν κάποιοι από κάτω. Κακώς, ναι. Ναι. Ο Ιβάν κατάλαβε ότι σου λέει για να πάρω πρωτάθλημα θα παίξω και εγώ με του όρου. Σαραδάρη τι ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν ο Σαραδάρη. Διευθυντή δεν ήταν. Ήταν επόπτη, όχι διευθυντή. Επόπτη. Επιπία κυβέρνηση. Τι εννοεί. Που κυβέρνηση αμαθεσμή του Ολυμπιακού. 20 χρόνια ότι έχω βέβαια πολύ. Παράγκα δηλαδή που συμμετείχε στην παράγκα σε έναν. Ήταν και αυτό εκεί μέσα. Και τώρα τον πήρατε στον ΠΑΟ. Εδώ και 2-3 χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, καλά κάνει. Εντάξει. Ναι. Αλλά σου είπα το κλειδί ήταν ένα. Το βρώμικο του Ολυμπιακού, το πρωτάθλημα, τα Σαραδάρη, τον πήρατε στον ΠΑΟ. Μετά ναι, γενικό το κλειδί είναι ένα. Ναι. Μαθαίνω να παίζω και εγώ με του όρου που παίζετε εσεί. Α, γίνομαι βρωμιάρη με τα λεφτά μου. Παίζω με του όρου σα. Δεν θέλω να δικήσετε ρε. Κάτσε εγώ θα χώρα εκατομμύρια και εσεί θα με αδικείτε. Θα την έχω εγώ, ναι, αλλά... όπως είχαμε φέτος. Τι, θέλετε εσείς ομάδες γύρω-γύρω και οι άλλοι. Θέλετε ομάδες γύρω-γύρω, θα έχω και εγώ γύρω-γύρω. Ωραία, λιμάνια εσείς, λιμάνια. Έτσι ακριβώς. Ελάς εγώ, ελάς εσύ. Έτσι, μπράβο ρε Ταγώ, τι ωραία που τα λες. Ναι, ακριβώς το δύο πράγμα. Κάτσε όταν θες να παίξεις ένα παιχνίδι. Μπράβο. Δεν θες να παίζεις με ίσους κανόνες με τους άλλους. Εγώ είμαι υπέρ. Εσείς λέγατε ότι είστε εξηγέντες. Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω να είμαι ο σφαγέας. Εγώ λέω να μην είμαι ο Μπούτσα της Σεβίλης. Εγώ λέω να παίζουμε τους ίδιους όρους. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Τα σχολιάσαμε. Αποθεώρημο Λουτσέσκου και οι δύο, έτσι. Και λέμε ότι ο Λουτσέσκου δεν έφυγε για τα χρήματα, παιδιά. Σαν εκπομπή αυτό λέμε και εμεί. Γιατί είδε κάτι στον ΠΑΟΚ που δεν του άρεσε. Ό, όχι, τι, πούμε, τι. Αλλά είδε, να πούμε τι. Είδε παρεμβάσει ενδεχομένω από τον Γιώργη εκεί στι μεταγραφέ. Ναι. Κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσε. Δεν θέλω τον Ζήκο, θέλω τον Ζήκο. Ναι, είχαμε τέτοια. Εντάξει. Να μείνει ο Σακόβ γιατί δεν έμεινε ο Σακόβ. Σακόβ πήγε λέτσε μια χαρά. Θέλω τον Κάνια γιατί έφυγε ο Κάνια. Ακριβώ. Ναι. Θέλω ενδεχομένω. Δεν άφησε τον Ελκαντουρί να πουληθεί ο Λουτσέσκου. Ναι, γιατί γινόντουσαν και πράγματα που ήθελε ο Λουτσέσκου. Ενδεχομένω ο Λουτσέσκου ήθελε τον Σίλβα τον Βραζιλιάνο από την Ευρώπη και όχι τον Βραζιλιάνο από τη Βραζιλία. Δεν σου λέω θα εγκληματιστεί. Δεν ήθελε παίχτη με αυτοάνωσο. Ήταν πολλά. Δεν ήθελε το στόχο. Ένα, μαζεύτηκα. Το στόχο δεν, αυτό δεν το έχω. Το έχω τσεκάρει κι εγώ, ναι. Ο στόχο λέει ότι εγώ μιλούσα εδώ και μήνες λέει με τον ΠΑΟΚ. Άρα ήταν ενήμερος. Με ποιον που μιλούσε. Με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορεί να μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή. Άρα θα ήταν ενήμερος για το στόχο. Ναι. Ναι, γιατί... Άρα μπορεί να έβγαζε αφρούστη για το στόχο. Λες. Ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω. Πάντως για το στόχο το κρατάμε γιατί ναι. Ο πιο άτυχος του τριμέρου είναι ο στόχο. Γιατί... Ήρθε η καλύτερη μεταγραφή για μένα στην Ελλάδα. Ναι και. Δεν ακούς και καν. Καλύτερα. Καλύτερα, θα ακούγεται στο γήπεδο. Συμφωνώ. Άστε στο γήπεδο να ακουστεί, να πούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, πήγε ο Ιβάν όπως τα πήρε από τον Λουτσέσκου, γιατί το είχαμε και αυτό. Ο Λουτσέσκου δηλαδή, φεύγει, αφήνει και λεφτά. Πώς έπαιρνε στην Πράγκο Φερέιρα. Όλο το team, ξέρεις. Όχι. 400.000 ευρώ όλο το team. Ωραία, τώρα θα παίρνει 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια όλο το team. Όλο το team. Εκείνο το οποίο είναι ανησυχητικό δεν είναι ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Και αυτό είναι πρόβλημα όμως, έτσι. Ο Πάκου δεν βρίσκει στρωμένο χαλί. Ο Λουτσέσκου, ένας μέτριος προπονητής. Καλός. Άκου τώρα, εγώ το λέω είναι μέτριος όλη τη χρονιά. Οπότε εντάξει, εσύ δεν αλλάζει. Δικαιούμαι να το λέω. Ναι, εγώ λέω καλός όλη τη χρονιά. Ναι. Είχε όμως τη γνώση
και, την, και το μυαλό και την εμπειρία να έχει δίπλα του ανθρώπους τους καλύτερους. Τον καλύτερο διατροφολόγο, τον καλύτερο γυμναστή. Μάγκας. Τον καλύτερο βοηθό προπονητή, τον καλύτερο γυμναστή αποκατάστασης. Μάγκας. Ωραία. Όλοι θα το θέλαμε. Το αυτό. Ερώτημα είναι ότι, ας πούμε, λέμε, εγώ αυτό έλεγα σου πριν, πριν πάρεις τον προπονητή αυτόν. Ναι. Στις ερωτήσεις που μου κάνανε, λέω, κοιτάξτε, για μένα ο Λουτσέσκου δεν είναι απώλεια. Ο απώλεια είναι όλοι οι υπόλοιποι του team. Ναι. Ναι. Σου έχω απάντηση γι' αυτό. Γιατί, διότι ο γιατί Άμπελ... ας πούμε, ο Αναστασιάδης ναι. πάει στην εθνική ομάδα με, το, με τον Τερζή, προπονητή τερματοφυλάκων, και τον Λεωνίδα Δημητρακόπουλο, 30 χρόνια πριν γυμναστεί. Ναι, αλλά ο Σκαθίτης έμεινε. Ναι, εντάξει, ο Σκαθίτης δεν ήταν στο team του. Ακριβώς. Έμεινε ο Σκαθίτης. Άρα καθαρίζουν τα δερμάτα. Και επειδή ψάχτηκα, ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαινε σε εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Ο Άμπελ Φερέιρα, για τον οποίο αυτό που πρέπει να πούμε είναι ένα μέσα στου καλύτερου 50 προπονητέ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι next big thing στην Πορτογαλία. Έδωσε ο Κέι και ο Σάντος. Ήταν και η συμβολή του Βιερίνια καθοριστική. Δίνουμε και τα ντεσού. Παίρνουν ευθύνη δηλαδή. Ναι, γιατί αν ξέρουν τον παίκτη. Αν δεν πάει καλά ο προπονητής, έχει ευθύνη και ο Βιερίνια. Ναι, τώρα, αλλά τον ξέρουν. Τώρα τον υμνεί στο Βιερίνια και το Σάντος. Ναι. Αλλά αν δεν τραβήξει. Εγώ θα τραβήξει. Αλλά αν δεν τραβήξει. Φίλε, δεν θα ρωτήσει κάποιον που γνωρίζει. Θα πει ότι ο Βιερίνια γιατί τον είπε. Γιατί του ρωτήθηκε άποψη. Ή θα σε πάρει τηλέφωνο. Και σου λέει Βιερίνια και σου βάζω και σε κράτησε. Όχι, δεν θα πάρει καμιά βάση. Ξέρω λοιπόν, εγώ τι να πω εγώ τώρα. Ο Άμπελ λοιπόν Φερέιρα, ναι. εσύ ως αμπελόσκρο, να σου πω ότι φέρει μαζί του τον καλύτερο γυμναστή φυσικής κατάστασης σε όλη την Πορτογαλία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Καστανέιρα. Ο Καστανέιρα. Ο Καστανέιρα λοιπόν είναι αυτός. Με τον Καστάνη καμιά σχέση. Με τον Καστάνη και με μένα και με σένα. Ένας φαλακρός. Κασίδης. Ο οποίος κάνει παπάδες. Άλλος, δεύτερος. Φέρνει τον Ζωάο Μάρτινς, ναι. άλλον ένα ακόμα γυμναστή. Ναι. Και άλλους τρεις που εδώ δεν τους έχω εδώ. Φέρνει όλο το team του. Αλλά για Καστανέιρα και Ζωάο Μάρτινς. Έχει ρε αγόρι μου team να του κάνει 65 κομπίνες στα στημένα. Δεν θα έχει. Γιατί... Άκαι για τα στημένα, γιατί ναι. εμείς εδώ όμως για τα λέμε όλα. Γιατί εγώ έκανα ραπόρτο και έψαξα. Το αδύνατο σημείο, όπως λένε οι Πορτογάλοι για τον Άμπελ, είναι το πρόβλημα που είχε και με την Μπράγκα σε κάποια στημένα. Δηλαδή έφαγε γκολ, έτρωγε γκολ αμυνόμενος στα στημένα. Ζώνη ή Μαντουμαδόρη. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε γιατί εδώ. Γιατί ο άλλος ναι. έπαιζε ωραία τα στημένα. Κορυφή. Η απάτη. Γιατί ρε απάτη ρε. Γιατί λίγα λόγια για τον Λουτσέσκου. Δεν έπαιζε καλά. Νομίζει εγώ θα κάνω κολοτούμπα. Αν αρχίσουμε ναι. τις ζωνούλες και ναι. μαρκάρουμε χώρους, θα έχουμε θέματα. Θειασότης 4-4-2-4-4-1-1 είναι ο Άμπελ Φερέιρα. Και είναι ερώτημα τώρα ναι. εάν θα παίξει αυτό ή αν θα παίξει αυτό που παίζει ο Πάοκ εδώ και χρόνια. Ναι, τι παίζει ο Πάοκ. Ο Πάοκ τι παίζει. Τι παίζει. 4-2-3-1 αυτό παίζει. Ποιο είναι ο 3. Τι ποιο είναι ο 3. Πέλκας. Ο Πέλκα, ο Μπίσεσβαρ, ο Καντουρί ενίοτε πιο βάζει. Δεν έχει διαφορά. Ναι, αλλά... Ο Πέλκας παίζει δεύτερο φορ. Τον μια χαρά του κάθεται αυτό. Τον κάνατε χαφ. Εντάξει. Άμα πάρετε κάνα δύο χαφάρες θα το βάζατε πιο φορ. Ναι. Εντάξει. Τον βολεύει τον Πέλκα αυτό. Πολύ. Πάρα πολύ. Το 4-4-2 βολεύει τον Μπέλκα. Ναι. Με την προϋπόθεση όμως, όχι αυτό το παλτό το Βέρμπλουμ που τον περιμένετε. Πού να τον περιμένουμε κανένα χρόνο ακόμα. Ναι, άσον πέρας. Αυτό. Ναι, όπως... Όταν βλέπω ότι κάνει ίδια προετοιμασία με τον Βιερίνια μετά από 7 μήνες. Αν παίξει 4-4-2 με δεύτερο τον Μπέλκα και δεν τον πουλήσει, γιατί έμαθα δεν του κάνετε ανανέωση, δεν τον πουλάτε, δεν, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Θα σου πω γιατί ναι. μίλησα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε ανανέωση, ούτε φεύγει. Τι θα πει ούτε ανανέωση. Δεν έχει γίνει κάποια προσέγγιση επίσημη για τον Μπέλκα, ούτε όμως ότι ο ίδιος θέλει να φύγει. Πότε λήγει το συμβόλαιό του. Το 21. Το 21. Ναι, το 21. Έχει ακόμα, έχει άλλα δύο χρόνια. Ναι, ναι ακριβώς. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα φροντίσει. Ναι, γιατί πρέπει να μαθαίνει και τα λάθη του. Να μαθαίνει τα λάθη του ο ΠΑΟΚ. Για τον κάνει ναι. δεύτερο φόρο τον Μπέλκα όπως είναι η θέση του. Ναι. Θα πρέπει να πάρεις δύο χαφάρες. Πρέπει. Ναι. Ακόμα δεν τις πήρες, θα πούμε. Ισχύει αυτό. Μπράβο. Πρέπει να πάρεις τουλάχιστον ένα εξάρι που να δαγκώνει. Αν θες να πεις αυτό, 4-4-2. Και άλλο ένα να έχει και αλλαγή. Γιατί θα δούμε μετά και τον Άριο. Άρισε να είναι γυμνό στα χαφ τώρα με τη φύγη του Σιώπη. Γιατί δεν πήρε το Σιώπη. Θα τον έχω και αυτό. Ήθελα λίγο μπόι. Ήθελες ψηλό. Ναι. Ήθελα λίγο μπόι. Αλλιώς ναι. ο Σιώπης το έχουμε πει. Εμένα είναι καψούρα που θα σου. Θα καθάριζες εκεί πίσω να πούμε. Ναι, θα έχεις μια ναι. σίγουρο του κεφάλι. Θα έχεις το κεφάλι. Ή έστω να τον είχα και καβάτζα του βασικού. Αλλά να τον έχω τον Σιώπη. Α, μα είναι καλά τα και σου για τον Κάτσε. Γιατί και αυτός κοντός είναι να πούμε. Είναι στην αποστολή ο Κάτσε. Λες να τον έχουμε. Γιατί τώρα θα έχουμε ανακατατάξεις. Αυτό το Κάτσε ξάρι. Ναι. Τα βαφτίσια του Καντουρί. Ναι. Σαν οχτάρι. Ναι. Αυτά δεν μ' αρέσαν. Δεν σ' αρέσαν αυτά. Ναι. Εμένα θα μ' αρέσουν μεταγραφές που θα ακολουθήσουν, να ξέρεις. Γιατί θα γίνουν μεταγραφές μπαμπάτσκες, διότι ο μπαμπάς Λουτσέσκου είπε την κατάλληλη ατάκα για να τρελαθεί ο τρελός ο Πόντιος. Να ξέρεις. Με αυτούς κάνατε δημόσιες σχέσεις και ήταν καλά. Ποιος. Με τον Λουτσέσκου. Μα
Με ποιους, γιατί κάναμε δημοσίες. Μα ξεφωνίζει ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Ο μπαμπάς του Λουτσέσκου σέβεται τον Σαββίδη δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω, είπε, λέει, ο γιος μου λέει καλά έκανε, λέει, ναι, και έφυγε. Ο μπαμπάς του Λουτσέσκου, ναι, είναι ένας βρωμερός γέρος. Α, αλλά... Πω, ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς, ναι. Είναι ένας βρωμερός γέρος που έκανε τα πολλά τα χρήματα επί Τσαουσέσκου, να πούμε. Τα έκανε, τι να κάνουμε, όλοι. Όχι, ναι, γιατί και εγώ άμα έκανα χρήματα επί Χούντας, θα λέγατε επί Χούντας τα έκανε. Ναι. Ή επί Πασόκ τα έκανε. Ναι, 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 θα το λέγαμε. Ναι, θα λέμε. Ναι, οι κακοπροέδροι θα το έλεγαν αυτό. Άξιε, ναι, να γλύφει το Σαββίδι για να του έγινε από κοντά και τα λοιπά. Και τώρα ο γιος μου καλά έκανε και έφυγε. Μη μιλάς, ρε γέρο. Έχετε περιουσία να φάνε και. Και οι κότες. Και οι κότες. Κάστε, ναι, να πούμε, φτάνει. Λοιπόν. Φτάνει, ρε γέρο. 75 χρονών είσαι, 76. Μα, μπορεί να γιώσει. Βαράει ο Χάρος στην πόρτα και λες αμάν να κρυφτώ στο υπόγειο. Φτάνει. Φτάνει. Ο γιος μου και ο γιος μου και ο γιος μου. Εντάξει, ο γιος σου είναι ένας μέτριος προπονητής. Καλός, καλός. Τον κάνανε εδώ ήρωα οι παοξίδες. Εντάξει. Τους έριξε ένα κλάσιμο του Λύκου που βρωμάει όλος ο Θερμαϊκός. Κλάσιμο το λες τώρα, τώρα θες να κλάσιμο. Τι κλάσιμο είναι. Αφού είχαμε τσακώματα, τι να κάνουμε, είχαμε μαλώματα. Τι κλάσιμο. Σου λέει ο άλλος μία, δύο, τρεις φτάνει. Φεύγω να φύγω σαν φίλος. Μη σκοτωθούμε. Γιατί δεν πιάνετε τον Γιωργάκη να το διορθώσετε σε αυτό. Τι να το πιάσουμε τον Γιωργάκη. Τεχνικό διευθυντή δεν πληρώνεται. Τι να πιάσουμε. 30 σαϊραϊδάρτες δεν πληρώνεται. Ναι. Κάρχο μισθή είναι αυτή εκεί πέρα. Μαζί με άλλο. Το Γιωργάκη, γιατί δεν το βάζετε μυαλό. Φίλε, ο Γιωργάκη είναι ο άνθρωπος που θα ήθελε ο κάθε παοξή να είναι ο Γιωργάκη. Να σου εξηγήσω απλά. Είναι ένας παθιάρης παοξής θύρα 4, όπου έχει άπειρα λεφτά και αγαπάει παθολογικά την ομάδα του. Το τελευταίο του δικαιολογεί τα πάντα για μένα. Δώστε του τον μπάσκετ. Αγαπάει παθολογικά την ομάδα του. Τώρα είναι παραμύριο. 26 χρονών, εγώ 26 χρονών ερχόμουν στις Τζούδες και έκανε κομπή εδώ πίσω τσιγάρα. Είναι 26 χρονών. Τώρα γίναμε 42 τι μετά την Τζούδες. Ναι. Είναι το γιογιό του Γιωργάκη, ο Πάοκ. Ναι, αλλά την αγαπάει την ομάδα. Κάντε μια κριτική, ρε. Το γιογιό του Γιωργάκη, ο Πάοκ. Τράβα σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Άμπελ Φερέιρα για να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Θα πάμε σε Άρη να δούμε τι γίνεται στη μετά σιώπη εποχή. Θα δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή. Θα πεταχτούμε και στο Κόπα Αμέρικα να δούμε πώς κινούνται εκεί τα ημιτελικά. Με Βραζιλία, Αργεντινή να γίνονται τα στήρια χαμός. Πριν πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, κύριε Χολύπτα, με πονάνε θα πάμε σήμερα. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι μόνο με την Wind Vision μπορείς να βλέπεις και να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα, αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορεί να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Είναι πολύ απλός ο τρόπος για να το ενεργοποιήσεις, αφού χρειάζεσαι μόνο τα username και τα password από το MyWind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Η Wind Vision, φίλες και φίλοι, είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές από την Google για να μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα και να τα απολαμβάνεις στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σου. Παίξε εκπληκτικά παιχνίδια, απόλαυσε χιλιάδες ταινίες, άκουσε ατελείωτα μουσική. Δες βίντεο των φίλων σου μέσα από το YouTube και το Facebook Watch. Κάνε όλα αυτά μέσα από ένα εκπληκτικό μικρό αποκωδιοποιητή της Wind Vision. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Εμείς είμαστε οι πρωινές ντακώτες, έτσι Κωνσταντίνε? Όχι, αερωθούμενα είμαστε. Αερωθούμενα, ραφάλ και εμείς. Ντακώτες πιο αργότερα είναι. Όχι πολύ αργότερα. Όχι πολύ αργότερα. Αργότερα, πιο αργότερα. Πιο αργότερα. Έτσι πιο λοιπόν, αργότερα, έχουμε, ναι, και κάζα απέναντι. Κωνσταντίνος εδώ με μουσάκι, το οποίο αύριο θα το ανεβάσουμε. Έτσι. Τι θες να πάμε. Τώρα, νούμερο 44 στον κόσμο. Ναι, θες να τελειώνουμε τα κουπάκια. Δεν τραβάνε αυτά, ρε. Τα νούμερο 45 στον κόσμο. Πώς δεν τραβάνε. Πώς δεν τραβάνε. Πρέπει να δεις το να πρόβλημα. Ναι. Καταρχήν, γιατί σου έφυγε ο άλλος και γιατί έγινε. Τα είπαμε πάλι τα ίδια θα λέμε. Φταίει ο Γιωργάκης. Τα είπαμε. Είχαν κότες με τον Γιώργο, τελείωσε. Γεια σας. Δεν είναι οικονομικό. Ήταν λοιπόν επεμβατικό. Αυτός είναι ο Γιώργης. Με τα καλά στραβά τον ίσον αγαπάμε γιατί είναι παοξάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρα πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει λεφτά. Και αγαπάει την ομάδα. Αγαπάει την ομάδα. Αν είχε μόνο λεφτά δεν θα ήταν έτσι. Αν μεταλλογιές προηγούμενο τον βρίζαμε. Αν αγαπούσε και εκείνη την ομάδα δεν τον βρίζαμε. Ο. Αλλά ο Γιωργάκης όπου πάει, όπου θα δίνουμε ένα κασκόλ ΠΑΟΚ, βάλουμε με το Φαπέρση φωτογραφίες για τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται τον Αζάρ για τον ΠΑΟΚ, ο Γιωργάκης όπου θα δει και έχει σου τον ΠΑΟΚ. Σου κάνει τάνα τον ΠΑΟΚ μια μέρα πριν. Γιατί τον κάνει τάνα, έλα, εντάξει, τώρα, τι να κάνω τώρα. Σου κάνει τάνα τον ΠΑΟΚ, εντάξει, καλός ο Γιωργάκης. Την οικογένειά σου την αγαπάς και με τα λατώματα και με τα προτερήματα. Κάτσε. Έτσι δεν είναι η οικογένειά μα. Εμάς δεν μας ρίχνουν χίλια μπινιέ. Εμάς ρίχνουν, ναι, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή, εμείς θα πούμε τον Γιώργο. Τρελάθηκε ο Ιβάν, σου λέει θα κάνω ρελάζο να πάρω παραμάζωμα. Αυτός ο Ιβάν δηλαδή, ναι, γι' αυτό το Γιωργάκη, ναι, και εμείς μπαμπάδες κάναμε και εμείς ζημιά. Ε πώς και εσένα δεν σε κάνει ευγενούρα τα δικά στα τσαλιμάκια. Δεν τα πληρώνεις. Δεν θα πας διακοπές το Σεπτέμβριο για πάρτι. Ρε παιδί μου, ναι, ναι, αυτό τι τσαλιμάκι τώρα. Και τσαλιμάκι. Φέρνει το Χαντσερίδι 1,5 καθόλου. Λάθος έκανε, τα είπαμε. Του τα έλεγα τότε κιόλας. Φέρνει το παραδόπιστο το Βαρέλα, ναι, του δίνει καλά έκανε εδώ τα λεφτά. Το παραδόπιστο. Εδώ έκανε καλά. Το τσαλιμάκι. Φέρνει το Βερμπλουμ λες. Ο άλλος έπαιρνε 400 χιλιάρικα στην. Δεν θα κάνει και λάθη. Θα μάθει.
2 εκατομμύρια. Προπονείται για να γίνει ο καλύτερος πρόεδρος. Δεν του παίρνει καμιά Φεράρι εσύ να. Έχει, όσες θες, τι ανάγκη έχει. Αυτός με το. Ένα άλλο παιχνίδι. Ο Πάοκ δηλαδή. Ναι. Έχει... Για πες τώρα. Δηλαδή ναι. Ο Γιωργάκης είναι σαν να έχει ένα γιογιό. Ναι. Να λέει Πάοκ το γιογιό. Και να παίζει με το γιογιό. Ναι, αλλά το προσέχει πολύ το γιογιό. Τα αγαπάει. Το στολίζει. Έχει το καλύτερο από όλους το γιογιό. Άμα θες να το πεις έτσι για να πικάρεις τώρα. Πάει σε μια βιτρίνα, ξεφεύγει το γιογιό, σπάει τη βιτρίνα. Ναι. Πληρώνει ο μπαμπάς. Εντάξει, ξανά γιογιό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι είναι ο Πάοκ. Ο Πάοκ είναι, τι είναι ο Πάοκ. Η σβούρα του Γιωργάκη είναι. Δεν είναι η σβούρα του Γιωργάκη. Είναι, είναι η καψούρα. Κάτι το οποίο είναι ιδεώδη. Βέβαια. Ναι. Όπου πάει και ο Πεσταθήμα με τον Πάοκ ασχολείται. Ναι. Πάει διακοπές στον Πάοκ. Ναι. Πάει βλέπει τον Φαπέρ στον Πάοκ. Μεταγραφές τρέχει για τον Πάοκ. Εντάξει. Θα κάνει και λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. Τα λέμε τα λάθη. Εννοείται θα τα πούμε. 100%. Τολμάμε. Και στο θέμα του Λουτσέσκου έκανε λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αφού την αγαπάει την ομάδα, την οικογένειά σου την αγαπά, την ευγενούλα σου την αγαπά, με τα λάθη τη. Ναι, ρε παιδί μου, τον Αχιλέα, εγώ με τα λάθη του θα τον αγαπήσω. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Φεύγουμε. Τελείωσε ο Φερέρα. Ακριβά του βγαίνει, του Ιβάν. Μπα. 2 εκατομμύρια πρόλαβα. Αυτό το σχολιάζει ότι πήρε ο Πάουκ 2 εκατομμύρια από πώληση προπονητή. Πάει τελείωσε. Αυτά. Όπως τα πήρε, τα έδωσε. Τα είπαμε. Ο Πάουκ δείχνει ότι μετά από κρίση οι φίλοι του Πάουκ θα πρέπει να κάνουν 2 πράγματα. Μάλιστα. Να ανεβάζουν τα πόδια πάνω στο τραπέζι, ναι. Να ανοίγουν ένα ακριβό ουίσκι, ναι. Και να σκάνε 2 πούρα. Θα το λύσει το πρόβλημα ο Ιβάν. Αυτό είναι τελείω. Δεν είναι. Δεν θα το λύσει ο Ιβάν. Θα ανεβάζει την πίεση του Ιβάν. Ναι. Και θα τα λύνει όλα ο Ιβάν. Ναι, αλλά δείχνει ψυχραιμία σε σχέση με τη Ροστόφ και ο Ιβάν. Γιατί και εκεί ήταν λίγο οξύδημος ο Ιβάν. Πάμε παρακάτω. Δείχνει βελτιωμένος. Λοιπόν, παρακάτω, δικιά μου ενημέρωση είναι ότι υπάρχει παίχτη σε Θεσσαλονίκη εδώ για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε άμεσα ξανά μανάκι. Τι θέση παίζει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σε πω. Μπορεί να είναι σεντερφόρ. Μπορεί να είναι χαφ. Αυτά δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Τα κενά του ποια είναι. Εξάρει όπως υπάρχει ένα παίκτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι κυκλοφορεί μια υπερσυμπεριραίωση ατμόσφαιρα ότι ήδη έχει έρθει και ένα παίκτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμο να ανακοινωθεί. Από το Σαραϊδάρι θα το έχουμε τώρα το. Όχι, ο Σαραϊδάρι δουλειά έχει. Το κολλητό του Κόκαλη, α πούμε. Όχι, δεν έχει ο Σαραϊδάρι. Φαγώθηκε τώρα με το Σαραϊδάρι. Τώρα τον Καρυπίδη με τα αυτιά, τι τον πήρατε εκεί. Δεν είδε ένα πιο ψηλό, πιο εύσωμο εκεί να κάνει δουλειέ. Δεν εξεφώνιζε. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Καρυπίδη στον Πάο. Έπαιξε κανένα δυο. Ναι, και του κάνετε γενικό ρυθμό με 2 χρόνια. Εντάξει, α κάνουμε ρε φίλε, αυτό βρέθηκε εκεί τώρα. Είχε τα κονέ, θες το πούμε έτσι. Τι ήταν το Ζαγοράκι, το διόρισε. Δεν νομίζω με το Ζαγοράκι. Δεν νομίζω. Αλλού. Δεν νομίζω. Και εκεί διορίζει ο Ζαγοράκι, θα έχει υπόψη. Ο Ρασβάν, η Πουλενάρα. Πού τον είδατε τον Χρήστο Καρυπίδη. Δεν ξέρω όπου θα βρίσκαμε τον οποιοδήποτε. Τι να κάνουμε, ρε κοπέλα. Πού δουλεύει ο Καρυπίδη για τον κάθε γενικό αρχικό. Δεν γνωρίζω που δουλεύει. Το βάλατε εκεί με τα αυτιά να πούμε. Κάποιον θα βάζαμε εκεί. Σε χαλάει κι αυτό. Το ξέρουμε, τον έχουμε δει, τον έχουμε ξαναδεί. Τι Καρυπίδη τώρα. Τι Καρυπίδη, δεν σ' αρέσει ο Καρυπίδη. Εντάξει. Παρακάτω. Λοιπόν. Πήγε κάποιο πρωτάθλημα, έκανε καμιά καριέρα στον Πάοκ μεγάλη, ξέρω και τα λοιπά. Τον πήρε τη γενικό αρχικό. Δούλεψε πουθενά να εδώ δείξει έργο. Διορισμένο και αυτό Τσουμάκα. Τον διορίσατε. Τσουμάκα. Διόρισε ο Τσουμάκα. 4 εκατομμύρια ο Λουτσέσκου. Τετραετέ συμβόλαιο. Μίδα. Και ο Λουτσέσκου πήγε στην Αλχιλάλ σαν να λέμε Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Τσέλσι, Λίβερπουλ. Να κάνω μια πρόβλεψη. Τη Ασία. Να κάνει, λε ότι θα αποτύχει. Αυτό θα το διώξουμε. Για είμαι σίγουρο. Αυτή είναι η εύκολη πρόβλεψη. Θα τον κυνηγάνε. Θα τον κυνηγάνε με τα αεροθούμενα. Ναι. Θα πέσει σε καμιά. Με τι κελυμπίε. Θα πέσει σε καμιά λίμνη με πετρέλαιο για να γλιτώσει να πούμε. Λε. Έτσι λέω. Καλά, δεν και έτσι πρέπει να τον τιμωρήσει η μπάλα να πούμε. Γιατί να τον τιμωρήσει, φίλε. Γιατί στη ζωή παίρνει παραπάνω από ό,τι αξίζει κάπου. Και μετά παίρνει πολύ λιγότερα. Λες. Αυτός τώρα η τιμωρία του. Ναι, να πάρει λιγότερα στην Αλχιλάλα. Στην Αλχιλάλα. Θα πάνε σε ήγηδες εκεί πέρα. Θα τον κρύψουν στα μαγικά χαλιά. Ξέρεις τι παίχτες έχει εκεί ο Λουτσέσκου. Ναι. Τζοβίγκο, Σοριάνο και Μπαφέ Γκομίς μπροστά. Μάλιστα. Όσο κάνει όλο ο Πάουκ, αυτοί τρεις κοστίζουν αυτοί τρεις όσο κάνει όλο ο Πάουκ. Ναι. Να ξέρει τι ρόστερ έχει η Αλχιλάλ. Εκεί ξάδε παραρτήματα και θα έχει Γιάννενα και τέτοια. Όχι, εκεί παίζεται στα ίσα το πρωτάθλημα. Έχουν αποφασίσει ότι οι κανόνες παιχνιδιού είναι αυτοί. Εδώ αποφάσισα κάποια άλλη για του κανόνε. Αλχιλάλ. Οι οπαδοί τη Αλχιλάλ θα πάνε στα Γιάννενα τη Αραβία και θα μπουν 5.000 μετά. Αλλά αφού είναι πιο πολύ. Θα πει ο δικαστή δεν είδα τίποτα. Έτσι θα πούνε. Έτσι θα πούνε. Ναι. Δεν τον βλέπω καλά τώρα. Δεν τον βλέπει καλά. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν. Καλύτερα να μείνει εδώ πέρα. Και ασκρίνιαζε ο Γιωργάκη. Λες. Λέω εγώ, ναι. Λες, ναι. Μπα, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Λουτσέσκου έχει κάποιε αρχέ χαρακτήρα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να μείνει. Ναι. Δεν θα μπορούσε να μείνει. Και γι' αυτό σου λέει: ο σκονοθέω να μην μαλώσω, να μην σκοτωθώ. Ναι. Και αφήνει και την πόρτα του Πάουκ, ξαναλέω ανοιχτή. Ναι. Την αφήνει ανοιχτή την πόρτα του Πάουκ. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει ποτέ. Μάλιστα. Έτσι είναι ο προπονητής που τα έβαλε και με αυτούς όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό πανηγύριζαν
κάτω στην Αθήνα όταν έφυγε εκεί... ο Λουτσέσκου για 40 ώρες. Βέβαια σήμερα, βέβαια σήμερα κλαίνε πάλι. Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος εκεί της Αλχιλάλ? Δεν το ξέρω. Αυτός εδώ, αυτός με τη... τον βλέπεις αυτό εδώ, τι είναι αυτός, ξέρω εγώ. Έχουν πολλά λεφτά, άστο, άστο, ναι. Τι θες. Πετρονοπηγές πολλές. Άρα μπορεί και αυτός να δίνει μερικά λάπτοπ στην αστυνομία. Μπορεί να δίνει. Πετρέλο, κούτρα. Άγινε τζάμπα εκεί για αυτούς. Τι γεμίζει τα πετρέλα στους αστυνομικούς, τζάμπα εκεί. Ό,τι θες. Δώρο ξεχωριστό, φαν πέρσι ο Γιώργος Σαββίδη. Να, του βάλε εδώ φωτογραφία, φαν πέρσι φωτογραφία. Ο άνθρωπος ασχολείται την μέρα με τον πάθος. Είναι το πάθος. Τι να κάνει, θα κάνει και λάθη. Και εμείς εδώ κάνουμε λάθη. Σωστά, ναι. Εντάξει, να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλο πάμε παρακάτω. Α τον πάθο τώρα, καλά είναι. Καλά είναι πάλι, λες. Εντάξει, θα πάρει και κανένα μπέρκ. Η μπουκ. Κάνα χαφ καλό, δύο χαφθέρι. Αυτή η ομάδα τώρα έτσι όπως είναι θέλει δύο χαφάρε. Δύο χαφάρε και ένα μπέρκ. Πάρ το Βέρμπλουμ. Δώσω ένα απόσυση. Πέτα τον εκεί στον Όλυμπο από κάτω, τον φάνε εκεί πέρα οι 12 θεϊστέ. Κάνε όργια εκεί. Περίμενε το Μαουρίσιο. Περιμένω το Μαουρίσιο. Ναι, και πάρε δύο χαφάρε, άστα. Και ένα μπέρκ. Μην πάρει μπέρκ, πάρε δύο χαφάρε. Δεν θε μπέρκ. Δύο χαφάρε και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Και βάλε αυτό το γυμναστή να κάνει να μάθει. Καστανέιρο. Να κάνει κεφαλιέ και στα στημένα. 100 σέντρε να κάνουν τον Λάκμπομ. Και τελειώσαμε. Και να κάνει καλά μαντουμά στα στημένα, γιατί θα φάτε πολλά κόλλο στα στημένα, βλέπω εγώ τώρα. Εμεί τι θα βλέπει εσύ. Εντάξει. Μου λε, βλέπει να χάνουν και το πρωτάθλημα του χρόνου. Για πε λίγο, κοίταξε, κοίταξε το πρωτάθλημα. Βλέπει να χάνουν και το πρωτάθλημα από τον Βαλμπουενά και από τον Τουρμισάη. Δεν ξέρω, πάντω θα είναι πιο ανταγωνιστικό από πέρσι. Το πρώτο θα είναι πιο εύκολο από πέρσι. Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Αισιόδοξο είσαι. Όχι, είμαι ρεαλιστή. Βάζει τρίτο στόπερ αυτό. Ποιο. Βρε, ό,τι θε, βάζει αυτό, θα κάνει μέσω παιχνίδι. Σου λέω, θα είναι ο αγαπημένο σου. Δε, εγώ δεν λέω ότι θα πετύχει, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ναι. Γιατί και ο Μουρίνο να έρθει δεν ξέρω αν θα πετύχει. Δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι θα είναι σίγουρο ο αγαπημένο προπονητή. Γιατί θα τα κάνει ανάκατα. Έτσι. Θα αλλάζει συστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Άλλαξαν πάλι μπουκ τι αποδόσει. Είναι, είναι πιο συμμετοχικό, πιο coach είναι αυτό. 100%. Ναι. 100% πιο coach, έτσι. Πού μεγάλωσε αυτό, σε ποια χώρα? Πορτογαλία, Sporting Λισαβόνα. Δημοκρατία είχαν εκεί, μου φαίνεται. Ναι, τι είχαν στην Πορτογαλία. Δεν είχαν χούντα. Όχι, όχι, δεν είχαν. Όχι, όχι, μια χαρά. Κομμουνιστική χούντα. Σε top level ομάδα έπαιζε. Ναι. Πήρε την Μπράγκα. Έκανε το αγροτικό του στην Μπράγκα δύο χρόνια. Την είχε τέταρτη, την πήγε αρκετά καλά. Σαφώς χειρότερο budget και ρόστερα από την Πόρτο. Της Πορτογαλίας είχε δηλαδή. Ναι, και τον έβγαζε τέταρτο, για πλάκα. Τέταρτο για πλάκα. Για πλάκα τον είχε τον Ατρόμητο. Βέβαια ο Ατρόμητος της Πορτογαλίας έχει παίξει. Έκανε ποτέ πρωταθλητισμό αυτός, να πεις. Με την Μπράγκα. Την έφτασε 5 αγωνιστικές πριν το τέλος και απλά έχασε μετά όλα τα μάσα ντέρμπι να είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δηλαδή όταν έχασε το πρωτάθλημα τον είπαν τίποτα. Όχι. Εδώ άμα το χάσει θα τον πούνε. 100%. Θα το πούν κάτι τώρα. 100%. Είναι αυτό είναι που με. Έχει μια πορεία ευρωπαϊκή στους 32 με την Μπράγκα επίσης. 32 και η θεία μου σωτηρία. Έχει πάει και ο Πάοκ. Απλά τα αναφέρουμε όλα, ρε παιδί μου. Να έχουμε το παλμαρέ. Παντρεμένο, παιδιά, χωρισμένο. Αυτά δεν τα ψάξα όπω θα δίνουν. Λογικά παντρεμένο με παιδιά. Σαραντάρι. Ναι, γιατί είναι και ο Μορφάντρα. Τον βλέπει έτσι. Ποιον σου θυμίζει? Τον Τσίπρα. Το Τσίπρα και εμένα μου θυμίζει λίγο. Είναι ο Μορφάντας, όπως και να το κάνω. Το δούμε καθαρά. Γλυκός. Γλυκό αγόρι. Ναι, από το Λουτσέσκου είναι καλύτερο. Τι μην μπλέξει. Πάλι ένα, με τα μεδούλια, με τα μαρκίζ, πάλι αυτά θα με πει. Εντάξει, αυτό είναι καλά μαρκίζ. Αλλά, αλλά να μην. Λοιπόν, όλα καλά. Όλα καλά. Αυτά για τον Πάο και είπαμε. 40 ώρες χάρηκαν κάτω. Οι υπόλοιποι άλλαξαν ξανά οι αποδόσεις. Η Μπουκ, τι έγινε, πέσε. Η Μπουκ μόλις έβγαινε ο Λουτσέσκου. Κατευθείαν φαβορεί τον Ολυμπιακό. Παλεύοντας λέει πήρα το πρωτάθλημα. Φυσικά. Χαρά να δεις. Κάτω πανηγύρια. 40 ώρες σου άφησε όμως ο Ιβάν να χαρούν. Άλλαξαν η Μπουκ. Ξανά άλλαξαν με τον Άμπελ Φερέρα, πάλι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Και πάλι θα αλλάξουν πάλι φαβορή και θα ξαναλλάξουν κι άλλο με τις μεταγραφές. Γιατί άλλοι πήραν Βαλμπουενά και άλλο, τι έγινε τους από τον κύριο Κολέγια. Τι έγινε άλλο, φεύγει ο Σιώπης. Όχι, φεύγει, έφυγε ο Σιώπης. Αυτή είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο Σιώπης δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι μεγάλος ρολίστας. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Γιατί ένας με έκραξε δικαίω στο Facebook, λέει τι είναι, καλός είναι ή κακός. Του απαντάω λοιπόν. Αυτή είναι η σωστή απάντηση που του έδωσε τώρα. Είναι ένας, ναι, είναι ένας πολύ μεγάλος ρολίστας, αλλά ένας μέτριος παίκτης που χρειάζεται σε ένα ρόστερ. Το οποίο θα παίξει ένα ποδόσφαιρο κατακτητικό, να κρίνει τρύπες, να φτιάχνει τα χαλασμένα. Μπουζόκλειδο. Είναι μπουζόκλειδο. Μπαίνει χάνει, παντού. Χάνει το μπουζόκλειδο. Έμαθα από πηγή καλή. Για πες, για πες, για πες, για να πούμε δύο-τρία πράγματα για το Σιώπη. Ένα τεπονάκι το πήρε ο Σιώπης. Όχι, όχι, ο προπονητής. Θα το πάρε, φίλε, το τεπονάκι. Κακά τα ψέματα, για τον Άρη ο Σιώπης είναι ο πιο κωμικός παίκτης. Τρέχει τώρα να ψάξει να βρει παίκτη και ο Άρης δεν έχει τα λεφτά του ΠΑΟ. Να μπορεί να το λύσει αμέσως ο Ιβάν. Παπ, λύστο. Ο Άρης τώρα θα πρέπει να ψάξει. Είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Δώσε το δανεικό τον Κάτσε. Το Κάτσε. Αφού δεν θέλουν. Εγώ αν ήμουν Καρυπίδης. Ο Κάτσε είναι ελεύθερος. Αφού από αλλού ασχολούνται με εμάς δεν θέλουν να έχουν επαφές. Δεν είναι ελεύθερος ο Κάτσε. Όχι. Πώς όχι. Εφού τον έχω. Έξι βολάρων ένα χρόνο. Μόνο να με τον δώσω εγώ. Αυτό. Ένα παίκτη σαν τον Κάτσε. Ο Άρης
πούλησε τον καλύτερο του παίχτη σε κακή τιμή και είναι ένα κακό deal αναγκαστικά για τον ίδιο. Γιατί 300 χιλιάρικα πήρε ο Άρης. Τον καλύτερο του παίχτη. Καταρχήν. Ποιο θα είναι ο καλύτερο παίχτη. Από πού είναι ο καλύτερο του παίχτη. Ο πιο κομβικό δεν λέμε ότι είναι τόσο ωραίο. Ρολίστα στο αμυντικό παιχνίδι. Κομβικό. Το παίρνω, το αποσύρω το καλύτερο. Τι καλύτερο παίχτη. Ο πιο κομβικό. Άμα ήταν ο Σιώπης ο καλύτερο παίχτη του Άρη, θα πάλευε ο Άρης για να σωθεί. Ναι, ωραία. Ο πιο κομβικό, το παίρνω πίσω. Αναγκαστικά πούλησε τον πιο κομβικό του παίχτη 320 χιλιάρικα. Αυτά παίρνει ο Άρης. Να πει ότι πήρε κανένα εκατομμύριο, πάει στα κομμάτια. Κοίτα, άλλα 180 πήρε. Έγινε 300. Μια μεταγραφή για να βγάλει το παιδί κανένα φράγκο. 700 το χρόνο. Σούπερ deal. Πλάκα κάνει. Το deal είναι τέλειο για τον Σιώπη, για τον κακό Άριος, για τον Άρη. Και παίχτη χάνει και λίγα λεφτά παίρνει. Ο Άρης εκεί θα πρέπει να κάνει μια μεταγραφή ενός μαραθωνοδρόμου που να ξέρει να κόβει. Καστεγιάνο. Η πρώτη επιλογή. Τι είναι αυτό. Αμυντικό χαβ της Las Palmas. Παίχτης ο οποίος είναι στα 31 του αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και επειδή στην Ισπανία εγώ πάντοτε παρακολουθώ. Ασπάζομαι τους συνεργάτες μου. Γιατί και εγώ μην νομίζω αυτά τα χρόνια έχω μαζέψει συνεργατάρες δίπλα. Τι λέει. Γιώργο Τελιακή. Ο Καστεγιάνο λέει παιδιά ήταν παιχταράς πριν 3-4 χρόνια. Τώρα λέει έλεος. Λέει, θα έλεγα εξαιρετική επιλογή αν τον έπαιρνε το 15. Μετά από 4 χρόνια που ήταν πραγματικό μηχανάκι, είχε τραυματισμό στο γόνατο, τον πήγε πίσω αυτό το θέμα. Άρα κουσούρι. Είναι και λίγο κουσουρλής όπως μου μας λέει εδώ το ρεπορτάζ. Στα 32 του και με αποτραυματισμό ο Τεριακής που είναι φόλα Αριανάκη. Ναι, ναι. Γιατί παίζει και το συνέστημα, λέει δεν θα τον έπαιρνα. Κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Εσύ τώρα θα πάρεις ένα παίχτη ναι. που μπορεί τα δάχτυλά του να μπλεχτούν από την αθλητική. Ναι. Δεν παρουσιάστηκε σήμερα. Δεν παρουσιάστηκε ναι. ο Αγούστο. Μάλλον ναι. σήμερα θα γίνει αυτό. Ναι. Σε αντίθεση με τον στόχο που παρουσιάστηκε. Ναι, ναι. Αλλά δεν το πήρε κανένα ναι. γιατί είχαμε Λουτσέσκο. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή εσύ παίρνεις ένα κουσουρλί. Κάτσε να το δούμε και αυτόν τον κουσουρλί. Κουσουρλί είναι. Κάτσε να το δούμε. Και ο Άρης να πάρει ένα κουσουρλί φαγώθηκες. Με το γόνατο. Ναι. Λοιπόν, Καστεγιάνο. Ο πήρε Λαθέρ, στόπερ που ήταν δολοφόνος, κουσουρλί. Και με κοιλιά σαν πιο μεγάλη δικιά μας. Τι να κάνουμε, πήρε έναν. Όχι, σε ναι, αλλά έδωσε 4,5 εκατομμύρια τον πάρει. Ο Άρης δεν τον πάρει 4,5. Το στόπερ. 4,5 έδωσε για τον Σεμέδο. Εντάξει. Δηλαδή η στάμπα από το ναι. πιάσιμο στον ποπό θα μείνει για όλο τον χρόνο. Δεν φεύγει. Εσείς ξέρετε από ποια σήματα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ οπότε. Έχουν και εμείς στάμπες. Συμπαραστέκεστε. Φυσικά έχουμε ναι. στάμπες. Λοιπόν, 32χρονος με πρόβλημα στο γόνατο. Παλαιότερα παιχταράς, ρε, τώρα τρέχει, δεν. Τρέχει. Σκυλή του πολέμου ήταν. Μαρκάρι. Ναι. Κόβει. Κόβει. Τι να το κάνω, άμα τρέχει στο γόνατο και είναι σακάτης, δεν τον κάνω ρε. Ναι. Πάρε ένα μικρότερο όνομα να τρέχει. Σωστός. Να κόβει, να παίρνει την μπάλα, να τη δίνει στα 10 μέτρα μια πάσα και τελείωσε. Ναι. Άμα γίνει από τη μεριά, ας πούμε, τη δεξιά μια επίθεση και πάει να σπάσει, ας πούμε, ο μπακ με τον εξτρέμ, τρέξε 15 μέτρα, κλείσε την τρύπα. Τέτοιο θέλει ο Άρης. Με 22 παίχτες πάει ο Άρης στην Ολλανδία. Καλά κάνει. Καλή. Βάσα Κλεμέντε, Κουέστα, Ντιγκινί, Ντουάρτε, Ντέγε, Κορχούτ, Λάρσο, Μαρτίνε, Ματίγια, Ρο, Σόζα, Τόνσο, Βέλεθ, Γιουνέ, Δελιζή, Κωνσταντίνη. Ο Πιτσιρικάς, ο Μπακαλιάνης, ο Μπακούτσης και ο Τσανακάκης μαζί με τον Τσαλαγκαρίδη και Τσιλιγκύρη. Ο Άρης έχει πιτσιρίκια, όπως έχει ο Πάο. Ο Πάο που πήρε και του Χατζησαΐ σε αποστολή, δεν το σχολιάσαμε. Αυτό το ταγάρι ο Χατζησαΐ. Έκανα ένα σχόλιο. Γιατί είναι ταγάρι, είναι μεγάλο ταγάρι. Γιατί είναι άνθρωπο είναι ταγάρι. Τάγαρο. Τάγαρο λε είναι. Γιατί τι έκανε. Είτε πάει κάνει το μαλεζάκι τώρα. Ναι, να κάνει μαλεζάκι. Σε 25. Ναι. Πάει να κάνει το μαλεζάκι στα 25. Ναι. Ταγάρι είναι. Λοιπόν. Ταγάρι είναι τι. Εντάξει, όπω το βλέπει καθένα. Η Ντέγε Γιουνές σε κομπλέ για να δούμε λίγο το σχεδιάγραμμα το οποίο έχει κάνει ο Στράτζαρης εκπληκτικό για το φετινό Άρη. Η Ντέγε και Γιουνές αλλαγή σε κομπλέ. Ναι. Ωραία. Τόνσο την κοινή από πίσω σε κομπλέ. Ο Μάρτινς που είναι. Ποιος Μάρτινς, Μαρτίνες. Ναι. Στην μπάντα, δεξιά. Δεν υπάρχει μπάντα Μαρτίνες, κακώς δεν έχει. Ναι. Ωραία. Λάρσον Γκάμα σε μία άκρη σε κομπλέ. Είμαι. Στην άλλη έχει Μαρτίνες και Φετφατζίδη θέλει ο Άρης, ο οποίος κάνει πρόταση στο Φετφατζίδη για 2 χρόνια. Θα τον έπαιρνες, εγώ δεν τον έπαιρνα. Το Φετφατζίδη. Ναι, άμα άκουγα δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ ανανέωση Φετφατζίδη, θα έλεγα μακριά. Το Φετφατζίδη. Ναι. Να πουλάει λουκουμάδες έξω από το Χαριλάου. Λουκουμάδες κιόλας. Καλοκαίρι του χειμώνα. Το χειμώνα hot dog. Hot dog. Τι είναι Φετφατζίδης. Φετφατζίδης είναι ψυχολογικά το παιδί. Ράκος. Ναι. Βλέπει την εστία και τρέμει. Ναι. Θέλει να πούμε συνεδρία ψυχολογική. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ντουάρτε Ματίγια σε κομπλέ είσαι. Ντουάρτε Ματίγια. Ναι, είσαι. Αυτός ο παιχταράς. Ο Ντουάρτε, ο δικός. Ναι. Παιχταρά τώρα, αλλά. Ο παιχταράς από ο οποίος έχω ενστάσει. Έχει ενστάσει. Και εκεί που έχει τρελό θέμα ο Άρης πλέον είναι ότι έχει μπάσα, τον οποίο δεν τον πολυπολογίζει από ό,τι ξέρουμε ο Παντελίδης. Δεν τον γουστάρει ο Παντελίδης από τη στιγμή. Και έφυγε και ο Σιώπης. Ψάχνουμε ναι. παίχτη εδώ. Ο Μπάσα, ναι. ο Μπάσα, αν μπορούσε ο Παντελίδης να τον βάλει στο Κασιδιάρι το γραφείο και να τον θέλουν όλοι οι χρυσαυγίτες. Ναι. Δηλαδή ναι, ο Παντελίδης έπαψε να τον γουστάρει, δηλαδή τι να σου πω, ναι. να τον απελάσεις ο Σεντρεμπαίου, να τον στείλεις στη φυλακή του Σεντρεμπαίου, ναι.
Από τη στιγμή που έκανε εκεί το τάκλιν. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Το δολοφονικό τάκλιν. Ναι. Εντάξει, εκεί τελείωσε ο μπάσα. Πόνεσαν πολύ. Εκεί τελείωσε ο μπάσα. Ρόουζ δεν λυζήσει, Βέλεθ Σόουζα. Στόπερ κλεισμένο ο Άρης. Κομπλέ. Σόουζα θα μπορεί να τον βγάλει και σαν εξάρι. Ναι, κομπλέ είσαι, είσαι κομπλέ. Ο Σόουζα μπορεί να τον βγάλει τώρα για αρχή για εξάρι. Ναι. Να γίνω αντισιόπη. Σωστά μιλάει ο Κωνσταντίνο. Μέχρι να βρει κάτι να μπαλώσει την. Θα πάρει εκεί, δεν γίνει να μη. Για στόπερ ο Σόουζα είναι να παίζει, α πούμε, στην Παναχαϊκή. Να παίζει χαμηλό επίπεδο, εντάξει. Για Super League είναι χαμηλό επίπεδο. Είναι χαμηλό επίπεδο. Σούτκερ Κωνσταντινίδη Τζανακάκη. Σούτκερ. Δεξιά, αριστερά, κορχούτ. Γυμνό, δεν έχει άλλο από πίσω. Θέλει εξάρι και τριάρι. Ακριβώς. Και τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και Κουέστα, έμαν είναι αυτή η σύνδεση. Δεν το ξέρω τον άλλο τον τερματοφύλακα τι είναι. Ο Πιτσιρίκος, ο Αυστριακός. Ανεβάσαν και ενός με μέσον ένα τερματοφύλακα. Α, τα ξέρει αυτά, ε. Ενός παράγοντα του Άρη. Πάγανε ένα άλλο παιδάκι για να βάλουν τον άλλο. Αυτά τα κάνουν τέλος πάντων όλες οι ομάδες. Εντάξει. Ναι, λοιπόν. Το φάγανε το παιδάκι γιατί ο μπαμπάς του Αρνού ήταν παράγοντας. Ναι. Εντάξει, αυτά γίνονται ρε Κωνσταντίνε. Άδικη είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Γνωριμίε είναι η ζωή. Δεν πρέπει να το πω. Public relations, μπράβο του. Δεν πρέπει να το πω. Εντάξει, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Πρέπει καλά έκανε και το είπε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Γιατί δεν παίρνετε, ρε. Ποιο ο να πάρει. Τι να πάρει. Άρα δεξί μπακ έχει να μου πει. Αριστερό ψάχνουμε. Αριστερό δεν είναι. Θέλουμε εμένα παίχτη. Εγώ θα πάω καλύτερο του Κορχούτ και τον οποίο τον θεωρώ και αθώνα. Απλά ένα καλό μπακάκι. Τίποτα παραπάνω. Ο Κορχούτ. Ναι. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα καλό παίχτη. Όσο εκεί φτάνει. Και εκεί υπερφορτωμένο δεξιά στα μπακ. Βέβαια. Καλημέρα, βαριές φανέλες. Ναι. Ένα μήνυμα θα διαβάσω το φίλο. Λέγε. Ξεβρώμηση τούμπαλι από το μεθάνιο. Ρωτάει. Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε. Λέει ο φίλο μα ο Δήμο. Ο οποίο όσο είχαμε Λουτσέσκου έλεγε πού πα με Λουτσέσκου. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Αυτό που πα με τον Λουτσέσκου τώρα μα λέει ότι θα. Η κατάρα του Παοξή θα είναι ο Λουτσέσκου και ο Πρίγιοβιτ να παρακαλάει να έρθουν στον Παοξή. Ήδη ο ένα παρακαλάει να έρθει. Ποιο. Παρακαλάει να έρθει ο Πρίγιοβιτ δηλαδή λε. Ναι, παρακαλάει. Πού το έμαθα τώρα μπαγάσα πάλι. Στο κρεοπολείο του Μούχαλη. Παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Ναι. Εντάξει. Λες. Λέω γιατί σου έχει τα κουνιά από τη γυναίκα που έφερε εδώ ηλίθιε. Αλλά. Σε αυτή εδώ τη βρωμοχώρα. Αυτά ήδη θα λέει και ο Λούτσι τώρα. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό. Επιστρέφει ραπ και κουλ μέκα ζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα για το τρίτο μιωράκι σε πολύ λίγο. Πάλι. Καλημέρα και καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε. Μπήκαμε τρίτο ημίωρο. Να πούμε για τον φίλο που ρωτά πριν πάμε Κωνσταντίνο Πετρωτό αεροδρόμιο ότι από σήμερα οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να προμηθεύονται αδιαρκείας και από τα εκδοτήρια, ναι. Έτσι, 1η του Ιούλη. Πλέον με γεμάτες τις τσέπες πλέον ο κόσμος, Κωνσταντίνε. Πού είναι ο Πετρωτός? Πετρωτός είναι στη γραμμή. Πάμε να του δώσουμε μια καλημέρα. Θα πάει Ολλανδία, βέβαια. Εκεί θα τον έχουμε καθημερινά να μας ενημερώνει. Κωνσταντίνε, θα σηκώνεσαι να μας τα λες. Καλημέρα. Καλημέρα εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία που πριν από λίγο έφτασε στο πούλμαν του ΠΑΟΚ. Με νέα πρόσωπα. Με πρώτο νέο πρόσωπο, τον αρχηγό Αποστολής, βέβαια. Ναι. Όχι τον αρχηγό Αποστολής, τον αρχηγό του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον Χρήστο Καρυπίδη. Ο οποίος θα είναι το νέο στέλεχος στην ΠΑΕΠΑΟΚ, με τον Μύρο Στραβστόχ, όπως αντιλαμβάνεστε, να κλέβει την παράσταση. Δεν έχω δει τον Αουγκούστο ακόμα τώρα γιατί έγινε ένα μπούγιο, δεν ξέρω αν σας φαίνεται σε κάποιο βίντεο. Θα τον είδαμε μετά, εκεί έπιε αυτός, όπως πληροφορούμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο Στόχ και σε ένα πρόσωπο το οποίο πέρασε από τον ΠΑΟΚ, είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, είναι αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις σε πρώτη φάση. Και τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων, των ανθρώπων που είναι εδώ πέρα για να ταξιδέψουν έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε καταρχήν είναι ότι όλοι είναι σε μια φάση που ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Υπάρχει ο νέος προπονητής. Να δούμε λίγο τώρα τον Πασχαλάκη που θα κάνει τη δόση. Για πάμε να ακούσουμε, Αλέξανδρο. Επομένως, αφού ακούσουμε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, νομίζω μετά... Θα είμαστε σε θέση να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, βέβαια. Να πούμε παραπάνω πράγματα, ναι. Για λοιπόν, πάμε λίγο, Αλέξανδρο. Είναι διάθετος. Βλέπω εδώ, παίρνει κινητά από εσάς δημοσιογράφους. Όπως πάντα. Ναι. Ο Πάσχα είναι πάντοτε και φάτος. Μετά την εθνική. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Συντονίζονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ πέρα. Λοιπόν, παίρνει τραβάει selfie, είναι ωραίος. Πασχαλάκης, πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο για το... Πασχαλάκης, φίλε, είναι πηγή θετικής ενέργειας. Όπα, μας έβαλε... Κλείσω και ξαναπάτω γιατί αυτός δεν νομίζω ότι είμαστε στον αέρα. Κάζα, κάνε λίγο τα connection σου. Ο Πασχαλάκης είναι ο ορισμός της πηγής θετικής ενέργειας. Έτσι. Τι κλείθηκε πάρα πολύ, δεν κατάλαβα. Μας έβαλε στην πάτση κουμπί, μας έβαλε στην αναμονή τώρα ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός. Είναι αεροδρόμιο, φεύγει από σωλή του ΠΑΟΚ χωρίς προπονητή, τον οποίο θα τον βρει στην Ολλανδία, ο οποίος εκεί θα έχει και τους συνεργάτες του, έτσι.
Ε, τι να κάνω, εγώ σαν την έτσι είναι η ζωή. Α, τα πάντα ρίω, όλα αλλάζουν. Ε, ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο νέος βασιλιάς πλέον. Μην κάνετε βασιλιάδες. Δεν γίνεται. Στο ποδόσφαιρο θα φτιάξει. Δεν γίνεται προσωπολάτρες. Πάμε. Σωστό. Γιατί όλα φεύγουν. Μόνο πάω κμένοι. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Έλα, Κωνσταντίνε, πάμε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Πασχαλάκη. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Τώρα στείλουμε το σκηνικό. Στήσε τον. Παρέμε και οργομήνω το σκηνοθέτη. Ω, δώσω ένα χαιρετίσμα τώρα. Λοιπόν, φίλο του Κωστή. Το κανάλι του Πρόεδρου τώρα. Έτσι, το Όπεν. Θέλει να κάνει και ζωντανό το Όπεν. Οπότε καταλαβαίνει ότι πρέπει λίγο να. Ζωντανό το Όπεν σφίξαμε, έτσι, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Να εκμεταλλευτούμε λίγο μέχρι να το κάνει το ζωντανό, ρε Κωνσταντίνε. Τι... Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό, δεν είναι. Είναι ζωντανό. Ε, μα είναι, δεν θα είναι. Πώς δεν θα είναι. Ζωντανό. Το Open. Λοιπόν. Θέλει να κάνει ζωντανό το Open και περιμένουμε τώρα. Και πάμε. Γιώργος Μήνος. Και τι να κάνω, εγώ την κόμμενα του Open. Τώρα περιμένω κάτι τέτοιο. Το Open να φτιαχτεί, ρε. Μ' αρέσει. Άντε ρε τέλειο, ρε. Όταν είναι έτοιμο θα μιλήσει. Πάμε, Πασχαλάκης. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα. Έλα, έλα Γιώργο. Αλέξανδρε, φιλοδοξίες, όνειρα, πάσα είναι τα πλούχος και τη νέα χρονιά. Στη Βρακτινέ υπάρχουν νέα παιδιά, πρέπει να δέσουμε όλοι μαζί. Πάμε στην Αναδία και πρέπει να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι πολύ όμορφο για τη νέα χρονιά. Οι φιλοδοξίες υπάρχουν και επίσης η όρεξη για δουλειά. Υπάρχει και νέα πρόσωπα στην τεχνική ηγεσία. Πρέπει οι παλιοί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καινούργιους να σημαντηθούν πολύ γρήγορα και να δουλεύει γρήγορα στο ρυθμό της ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λουτσέσκου γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτήν την ομάδα. Δύο χρόνια μόνο επιτυχίες. Το έργο του είναι πολύ, πολύ μεγάλο και πρέπει να συνεχιστεί αυτό το έργο με τον καινούργιο προπονητή. Αυτός ο Μάρος έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και φέρει καινούργιο προπονητή για να τον έχουμε στην προετοιμασία μαζί μας. Θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας όλοι οι παίκτες να βοηθήσουμε τον προπονητή. Θα έρθουν με καινούργια ανατροπία, θα έρθουν με καινούργια όνειρα. Σίγουρα σκέφτεται πάρα πολλά ο καινούργιος προπονητής για την νέα ομάδα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να βγάλουμε στο γήπεδο αυτά που μας θέλει ο προπονητής και να τον καλωσορίσουμε. Ένα μήνυμα για την Ελλάδα. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό στόχος, ο πρώτος στόχος της σεζόν. Αυτό που ξέρω ότι όλη η ομάδα σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας θα προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη, να δουλέψει στο 100% και να αποκτήσουμε αυτή την χημεία που είχαμε και πέρσι. Καλή συνέχεια, Αλέξη. Λοιπόν, αυτά από τον Πασχαλάκη. Ευχαρίστω τον Λουτσέσκου. Μίλησε για τα γρήγορα τα ανακλαστικά της ΠΑΕ. Νομίζω και οι παίκτες το εξέλαβαν θετικά. Εμένα αυτό μου δείχνει. Όλοι οι παίκτες, Κωνσταντίνε, όλοι οι παίκτες. Ο Σαββίδης, αυτό που δεσμεύτηκε στους αρχηγούς Σάββατο μεσημέρι, όπως είχε αποκαλύψει η Μέτροφορ, το έκανε πράξη. Δηλαδή, τους είπε μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχετε προπονητή και το έπραξε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συνέχεια το θέμα, γιατί στην Πορτογαλία λένε ότι ο πρόεδρος επιμένει να λέει όχι, ότι ζητάει 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν τελικά είναι συνενετικό το διαζύγιο ή ο Φερέιρα έχει παραιτηθεί απλά. Ναι. Οπότε μπορεί να έχει και κάποια συνέχεια σε μια κόντρα με την Πράγκα. Η Αμπόλα στο πρωτοσέλιδό της τώρα που το άνοιξα αναφέρεται ότι ο Άμπελ Φερέιρα είναι στο ΠΑΟΚ. Θα σου πω το εξής. Ναι. Σήμερα έχει προπόνηση πρώτη η ομάδα της Μπράγκα και ήταν να την κάνει ανοιχτή, την κάνει κλειστή. Προφανώς γιατί δεν έχουν ενημερώσει ότι φύγει ο προπονητής, αλλά προφανώς επειδή δεν την κάνει ο Φερέιρα. Έπρεπε κάπως τώρα να το μαζέψουν γιατί δεν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Καλά τους ήρθε και αυτούς πλακώνει τους ήρθε πραγματικά. Απλά το λέω στοιχείο, ενδεχομένως να ισχύει αυτό που κάποια στιγμή ελέγχθη θες ότι οι ατζέντες του Φερέιρα είχαν ενημερώσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να φύγει, ότι δεν μπορεί να αξιώσει μεγάλες απαιτήσεις ο πρόεδρος της Μπράγκα και να υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του πρόεδρου και του προπονητή. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ανησυχία για τον ΠΑΟΚ, έτσι τον προπονητή τον περιμένουμε στην Ολλανδία. Απλά το μεταφέρω γιατί ίσως μας απασχολεί τις επόμενες μέρες ως ένα παράπλευρο ρεπορτάζ. Ναι, μαζί με τις μεταγραφές μας. Ναι, εντάξει, γιατί πλέον με νέο προπονητή Κωνσταντίνε ίσως να αλλάξουν και κάποιες φιλοσοφίες. Με 4-4-2, όχι μόνο για το Σεντερφόρ, 4-4-2 με δύο κόφτες παίζει λέει ο Φερέιρα. Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή. Ναι, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με οχτάρια. Ναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο σημαντικό. Ναι. Καλά, αυτά θα τα δούμε. Ωραία, λοιπόν, τι ώρα θα είσαι στο Ολλανδία, Κωνσταντίνε? Γύρω στη μία. Γύρω στη μία. Ωραία. Κωνσταντίνε, έτσι, ο Πέλκας πωλείται? Όχι.
Εάν έρθει καλή πρόταση, μπορεί. Μόνο έτσι. Αλλά νομίζω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνει πρόταση έναν έρθει. Δεύτερη ερώτηση και καλό ταξίδι. Σύντομα. Αν παίζει αυτός 4-4-2 με δύο φόρτι, βγάζει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Ναι, θα κινηθεί για φόρο λογικά και για εξάρι. Πρέπει να δούμε λίγο τι θα πει ο προπονητής σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης του ρόστερ. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό νομίζω τώρα. Και οι πρώτες μέρες σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν γι' αυτό, έτσι. Ναι, και επειδή οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι φίλοι μας ακροατές, ο φίλος μου, ποιος είναι τώρα εδώ, για να δω λίγο, για να μην τον αντικείσω. Όχι, είναι ο Αλέξης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν έκλεισε. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα με φωτογραφία αυτή τη στιγμή από την Τούμπα, όπου υπάρχουν ουρές για να πάρουν εισιτήριο διαρκείας. Ναι, σήμερα ανοίγει η διάθεση. Κάτσε ρε άνθρωπε να ακούσουμε τον άνθρωπο. Η καλύτερη ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι σε εμάς. Είναι και αυτή, δεν το συζητάμε, ναι, εννοείται. Έτσι. Αλλά δεν μπορούσαν να διακτηνιστούν, να είναι και στο γήπεδο, έχουμε και άλλους εκεί. Έλα Κωνσταντίνε, βάλε ένα επίλογο. Απλά για τα εισιτήρια διαρκείας που είδες, σήμερα ανοίγει η διάθεση μέσω εκδοτηρίων. Ναι. Γι' αυτό το λόγο αναμένεται και η διαδικασία. Πολλοί κόσμοι δεν έχει συνηθίσει ακόμα το ίντερνετ, έτσι. Ναι, βέβαια. Να το πούμε αυτό, γι' αυτό γίνεται παράλληλα διαδικασία. Βέβαια τον ΠΑΟΚ αν το βόλευε, θα τα έβρωχνε όλα στο ίντερνετ, να γλιτώσει και κόστος, να γλιτώσει και ταλαιπωρία του κόσμου. Ναι, αλλά... Γι' αυτό και τα έχει πιο φθηνά. Και τα έχει πιο φθηνά μέσω ίντερνετ. Εγώ βλέπω φωτογραφία εδώ πέρα, είναι αρκετοί ηλικιωμένοι που προφανώς δεν τα... Το θεωρούν και λίγο, ξέρεις, είναι από τα ραντεβού της χρονιάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι το έχουν μάθει, έτσι, δεν αλλάζει. Τίποτα δεν κόβονται. Λοιπόν. Έτσι Δευτέρα αφής που λέγανε αρχή. Κωνσταντίνε. Πρώτα φεύγει η συνήθεια, το χούει και μετά η ψυχή. Ισχύει αυτό. Θα σε έχουμε τα πρωινά εδώ πέρα τώρα με την προετοιμασία. Ή θα βγαίνεις άλλες εκπομπές. Ό,τι θέλετε και ανάλογα με το πρόγραμμα. Έτσι, εντάξει, ναι, να δούμε πώς θα πηγαίνει. Να μάθουμε και τι ώρες είναι προπονήσεις. Ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Καλό ταξίδι στα παιδιά όλα. Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε κατευθείαν στο τυχερό ακροατή Κωνσταντίνε. Εδώ σε θέλω τώρα. Ναι. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Πριν πάμε πρωτοσέλα, δούμε τι γράφουν και Αθηναίοι κάτω. Δημήτρης Λοζιέ. Λοζιέ. Λοιπόν. Δημήτρης Λοζιέ. Ναι. Δημήτρης Λοζιέ. Για πάμε τώρα. Εδώ σε θέλω ήρθε καρδιά. Ο παπάς του. Από πού? Από τη Γαλλία. Από πού, από ποια πόλη τη Γαλλία. Κάτσε τώρα, πιάσουμε την. Από το Μομπελιέ. Μομπελιέ. Τώρα πει Γαλλία, Ιστρ, Τούρ, Εκεί, Νιμ, 43 βαθμού. Ήρθε να πούμε εδώ. Από το Μομπελιέ ήρθε ο Δημήτρη, ο Λοζιέ. Πήγε να πηδήξει και βρέθηκε παντρεμένο. Αλλά. Ο μπαμπά του Πελιέ. Τι να κάνει γι' αυτό. Βρήκε την. Όχι του Πελέρε, Λοζιέ, λε. Λοζιέ. Ναι. Λοζιέ, λοιπόν. Ναι, πρέπει να βγει ο Δημήτρη γιατί ο Μπουζαρή θα μα κάνει ζέπελιν πάλι τα κεφάλια και τα αυτιά μα και τα μυαλά μα. Τι κάνει, λεπτός, αδύνατος, κάτω από το 1,80. Κάτω από το 1,80, λεπτός αδύνατος. Λεπτός αδύνατος. Δικηγόρος. Όχι, δικηγόρος. Έμπορος ο Λοζιέ. Έμπορος ο Λοζιέ. Εμένα μου κάνει κάτι, σε καλλιτεχνικό, ζωγράφος, κάτι τέτοιο μου κάνει εμένα. Ναι. Γλύφτης. Η μάνα του ζει στη Γαλλία. Χώρισαν τελικά. Τι δεν βαρέθηκε. Χώρισαν τελικά. Τι βαρέθηκε βαρέθηκε ο... Όχι, ο μπαμπάς του ζει στη Γαλλία. Η μάνα ζει εδώ. Α, ο μπαμπάς είναι ο Γάλλος και η μαμά είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα. Α, μπράβο. Ναι. Έχει αδέρφια από άλλη μάνα. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, έχει ετεροθαλία. Ναι, οπωσδήποτε. Και είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Α, τους έχει αποκαταστήσει ο Λοζιέ ο μπαμπάς ο Γάλλος. Τι ομάδα είναι ο μπαμπάς του? Ο μπαμπάς του, ναι. Σεντετιέν. Καλά είσαι στο Μομπελιέ, κύριε Σεντετιέν. Ήταν αντιδραστικός. Α, ήταν αντιδραστικός και έγινε Σεντετιέν. Αυτό βλέπω, ναι. Γεια σας, ψυχούλα, Δημήτρη Λοζιέ, να τα μάθω. Δηλαδή είμαι πολύ περίεργος να ακούσω την ιστορία σου, τέλος πάντων. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω την ιστορία σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των Αθηνών. Όπου Σάββατο ξεσάλωσαν, τώρα να δούμε τι γράφουν εδώ πέρα. Λοιπόν, πρώτο θέμα, Sport Time. Όχι, μωρέ με τα πρωτοσέλιδα. Στο καθήκον. Ποιος? Ο Άμπελ Φερέρα, αυτόν έχουν πρωτοσέλιδο. Είναι ο νέος προπονητής, τα χρήματα και το πλάνο έπεισαν τον Πορτογάλο και αφήνει την Μπράγκα. Εδώ, ναι. Αν ο ΠΑΟΚ ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Τι θα το κάνει. Ναι. Απομυθοποιείται και ο Λουτσέσκο, έτσι. Ναι. Γιατί το πρωτάθλημα εγώ έχω. Θες να το πάρει για να απομυθοποιηθεί. Τι μπαγάσα είσαι. Το πρωτάθλημα το πήρε ο πρόεδρος. Καλά, ο πρόεδρος είναι το σημείο αναφοράς ούτως άλλως. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ο άλλος. Είναι... Αίτητος όμως δεν το πάρει κανείς, φίλε. Δεν, εντάξει, φυσικά. Γράφτηκε στην ιστορία ο Λούτσι γι' αυτό. Τελείωσε το που λένε. Αλλά όντως. Θα πάει μεγάλες φάπες. Ναι. Ποδοσφαιρικά ο Λουτσέσκο εκεί που θα πάει. Αυτό το είπες, το θες με τρέα. Περιμένεις την πρώτη στραβή, περιμένεις απόλυση εκεί τον Νοέμβριο. Εκεί δεν θα έχει αεραδάριδες, δεν θα έχει από εκεί πέρα. Θα έχει μπαφέ κομίσο όμως, Τζομπίγκο θα έχει. Δεν θα έχει, ρε. Δε. Λοιπόν, πρώτο θέμα, ο Άμπελ Φερέρα Σπορτάν θα πουλήσει, λες. Και κάτι χτυπήματα για σιώπη, για τον φόρ που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Εάν τώρα αθηναϊκή εφημερίδα πουλάει ΠΑΟΚ. Θα το πάρουν οι ΠΑΟΞίδες. Εκεί που είναι οι ΠΑΟΞίδες. Στην Αθήνα. Πού θα του βρει ΠΑΟΞίδες στην Αθήνα. Ξέρω πόσο μεγαλύτερο είναι στην Αθήνα. Πού? Ο Πανελλήνιος. Πού είναι? Ξέρω πόσα μέλη έχει, 3.000. Ξέρω, όταν παίζουν εκεί πέρα είναι και η αστυνομία και του φυλάει. Εντάξει, τι θες να κάνει, να μην φυλάει. Λοιπόν, πάμε παρά. Σπορτέι. Νέο Σάντος. Ατυχής η
ο χαρακτηρισμός. Ναι. Ο Σάντος ένας προπονητής που για να του βάλεις γκολ φτύνεις αίμα. Ναι. Αυτός είναι πιο ας πούμε. Ναι, αλλά θέλω να πούνε ότι ναι. Είναι ένας προπονητής ναι. που μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Σάντος κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι Σάντος, έτσι. Ναι. Δεν ξέρει που έρχεται ναι. πάντως αυτός. Λες. Ο προπονητής. Λες. Αυτό το χαμόγελο που βλέπεις εκεί με το δόντι το άλλο. Καλά, δεν το έκανε με όταν ναι. του είπαν θα απογράψει ο Μπάουκ. Ναι, το ναι. χαμόγελο το έκανε μετά από νίκη. Θα κοπεί το χαμόγελο. Λες. Ναι. Τέτοια θες εσύ. Με και χαπάκια την πίεση το βλέπω να παίρνει. Ο Μπάουκ συμφώνησε με την Πράγκα και την αγορά του Πορτογάλου. Ναι. Το χου ισχού. Τι τρέχει με το φόρ στον Ολυμπιακό. Θέλει να τελειώνει με ένα γκολτζί, λέει. Καλύτερο φόρ του Ολυμπιακού αυτό είναι. Καλύτερο φόρ του Ολυμπιακού είναι ο Ντουρμισάη. Εντάξει ρε φίλε. Ναι. Δεν τρελαίνομαι. Ωραία. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τον Ιντέγε. Ποιο. Τι διαφορά έχει από τον Άκπομ. Για να πεις ότι είναι καλύτερο. Ότι πα για πρωτάθλημα φουλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σέντερ φόρ αυτή. Δεν έχει σέντερ φόρ. Έχει τον Κεραίρο, τον Ντουρμισάη και τον Κάιπερ. Τι είναι αυτή. Ο Χασάν ανοίξει μπράγκα. Δεν πίσω. Είναι τώρα ο Ολυμπιακός τώρα. Έχει θέματα. Πίσω τα στόπερ με τον Άλμπε την κοιλιά πιο μεγάλη δικιά μα που πέδωσε. Εκεί που πονάει ο Ολυμπιακός στα στόπερ και στο φόρ. Πήγε να πούμε και πήρε αυτό το δολοφόνο τον Λαθέρ ναι. και μπροστά έχει θέμα. Θέμα. Λοιπόν, live. Εποχή Φερέρα. Σάντος πάρτε το με κλειστά μάτια. Να εδώ η δήλωση του Σάντος. Με έλα, κλειστά ρε, μάτια. Η κατάντια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ναι. είναι ότι σήμερα ο πρωτοσέλιδος τύπος της ΑΕΚ ασχολείται με τον Πάουκ. Ασχολείται με τον και με τον Ταμπλούγο θα ασχοληθεί. Έλα, θα ασχοληθεί τώρα, αυτό τώρα. Είναι το θέμα της ημέρας. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Να, Σλιμανί ή Ελαράμπι για τον Ολυμπιακό. Τρίχες. Στο κάδρο και ο Μήτρογλου λέει. Τρίχες, καλός ο Μήτρογλου. Τι καλός, καλός ήταν πριν 10 χρόνια. Πάλι καλός είναι. Καλός βρωμοποδαράς. Τη σπρώχνει την μπάλα μέσα άμα. Τα εξτρέμ κάνουν τα φορτώματα, τα τσιμπρόκια. Στα τσαπατσούλικα, στο κεφάλι. Έδωσε σιώπη, βλέπει Καστεγιάνου Άρης λέει. Εδώ χτύπημα. Ο Καστεγιάνο τι είναι, ο Σιώπης τρέχει 18 χιλιόμετρα το μάτς. Καστεγιάνο, ο Καστεγιάνο είναι το γόνατό του Σάπιο να πούμε. Ναι. Έλα τώρα. Προχωράμε, παρακάτω τώρα. Φως. Με Σεμέδο η κούρσα των φόρ. Να Σεμέδο, εδώ μετά. Αυτό το βλέπω αυτός να θέλει να κλέβει κανένα μάτσι. Αραλίκη, Ρέγκε Νάιτς. Χασίσια. Τέτοια φάση τον κόβω αυτό το βλέπεις. Κοπρόσκυλο, κοπρόσκυλο. Λες. Παρακάτω. Παρακάτω. Και η κούρσα το φόρ λέει για τον Ολυμπιακό. Εκεί έχουν θέματα. Θέματα μεγάλα. Λοιπόν, και πάμε τώρα γιατί έπρεπε να ταΐσει κάτι το κοινό του Ολυμπιακού. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Φαλκάο λέει, η βόμβα λέει, το κυνηγάει λέει, δεν κολλάει, δεν μασάει. Πού είναι ο Φαλκάο, τι Φαλκάο, τι. Ο Φαλκάο τρέλα Βαγγέλη για να πετύχει το ακατόρθωτο λέει. Ναι. Παίζουν 3-4. Έπρεπε να γράψουν ένα όνομα. Ο Φαλκάο είναι Μονακό. Αυτοί θα πουλήσουν ναι. κάτω γιατί οι άλλοι παίζουν ΠΑΟΚ. Ναι, αυτοί θα πουλήσουν γιατί θα πουλήσουν, έμαθα πουλάνε, να τρώνε σανό. Πουλάνε ελπίδα. Ναι. Ο Τσίπρας πούλησε ελπίδα, βγήκε πρωθυπουργός. Για μήδες. Θα πουλήσουν και αυτοί 5.000 φύλλα παραπάνω, να βγάλουν το μήνα. Έλα, εντάξει, ναι. καλό, έξυπνο. Καλό, καλό, καλό. Θα βρει τώρα δηλαδή λε ο Μαρινάκης 4 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια ευρώ πλέον του Φαλκάου το χρόνο. Έχει τρελαθεί. Εγώ δεν έχω τρελαθεί. Αυτοί έχουν τρελαθεί. Να... Ναι, εγώ δεν τρελαίνω. Εγώ δεν σα αφήνω. Α, πουλάμε 30... ελπίδα. Εσύ τι πουλάγε τώρα. Ναι. Με τέταρτο καλά δεν καλικημένο. Έβαζε όμω για Φαλκάου. 3 εκατομμύρια, 3,5 πέρσι Μονακό. Τα δώσει ο άλλο τώρα. Εδώ με έχει ντουρμισάει. Αν γράφατε ο Τόγκελ θα βγει πρώτο κόρα. Σωστό. Σωστό, σωστό. Προχωράμε. Πάμε πράσινοι. Όλοι μαζί του. Έχει ενδιαφέρον σήμερα το πρωτοσέλιδο. 8 ιστορικές μορφές του Παναθηναϊκού μιλάνε και φράζουν τη στήριξή τους στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εντάξει, ποιο Νέα Δημοκρατία πεθαίνεις, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Φεύγουμε. Έχει άλλο. Έχει το φίλο του Ξίδη που μετά την προπόνηση που έπεφταν κορμιά επίπεδου Champions League. Βέβαια. Λοιπόν, πρόταση αγοράς για Βέρντε. Η ΑΕΚ προχώρησε για τον Ιταλό ακραίο της Ρώμα. Ικανοποιείται λέει και η πλευρά του παίχτη. Το πιστεύουν αυτοί τώρα που το γράφουν. Δεν νομίζω, φίλε. Άμα κάνει 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν νομίζω να τα σκάσει ο. Δηλαδή, ποιο βλάκασε εξή, θα πάρει την ώρα για σπορ. Ναι. Με αυτό το πρωτοσέλιδο που είναι ουτοπικότατο. Ναι, πρόταση αγοράς λοιπόν για το Βέρντε. Η ΑΕΚ προχώρησε για τον Ιταλό ακραίο της Ρώμα. Τρίγες. Αυτά είναι τα Τρίγες. Πρωτοσέλιδα. Τρίγες. Έχουμε πολύ. ΠΑΟΚ. Όλα τα πρωτοσέλιδα είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Πώς σχολιάζεις λίγο πριν πάμε στα δικά μας εδώ τα μηνύματα και μετά ανοίξουμε και γραμμές τη μετακίνηση του Μανολά στην Νάπολη από τη Ρώμα. Ο Μανολάς είναι ο μεγαλύτερος σέντερ μπακ που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο μεγαλύτερος. Τα τελευταία χρόνια. Ο θείος ήταν καλύτερος. Όχι. Όχι. Άμα ήταν καλύτερος θα έπαιζε και αυτός. Καλά, άλλες εποχές. Εγώ θα σου πω. Άλλες εποχές. Δεν βγαίναν πολύ πέθα. Ο θείος του τώρα όταν έβγαινε έξω τρώγαν 5 γκολ από τη Ρεάλ, 6 γκολ από την. Άστα τώρα. Δεν σ' αρέσει. Σέντερ μπακάρο ο θείος. Είναι σέντερ μπακάρο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο σέντερ μπακ. Που πέρασε από την Ελλάδα. Πάρα στέκο... πολύ καλός αμυντικός και πολύ γρήγορος για τα δεδομένα της Ελλάδας. Και προσόντα και ψηλός ναι. και κεφάλι και γρήγορος και... εντάξει, μην θέλουμε τώρα να γίνει και μπέκε. Ο Πάουκ παίρνει καρυπίδι, λέει μπα και πάρει κανένα καρυπίδι πρωτάθλημα. Γι' αυτό τον πήρε, λέει. Που σε πουλάει τρέλα, φίλο. Ναι. Σε πουλάει τρέλα, γι' αυτό λέει τον πήραμε. Καλά τα λέει ένα άλλο. Είπε, λέει ο Βασίλη Βλαχόπουλο, θε που ανέλησε όλο το σύρεο του Σιώπη αναλυτικά και του βγάζουν το καπέλο, λέει, ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο δικηγόρου του Ολυμπιακού.
και του είπε ή θα πας στον Άρη, θα μείνεις εδώ και δεν θα παίζεις. Και μετά εσείς μας λέτε, λέει, για τον Ατρόμητο και τον Χαρίση. Αναρωτιέται ο φίλος. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εγώ το έχω πει για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Α, εντάξει, εδώ και δύο χρόνια. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα με δικαιώνει το θέμα του. Του Σιώπη. Του Σιώπη. Ναι. Με δικαιώνει. Ναι, το εγώ τα διαβάζω όλα, φίλε, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, okay, εγώ τα διαβάζω Σιώπης, όλα για να τα σχολιάζουμε. Ο Σιώπης ουσιαστικά ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Ουσιαστικά αυτή ήταν η σχέση. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Ναι. Και άμα δεν κράζαμε στο Άρη Ολυμπιακός 0-1, δεν θα έπαιζε κιόλας βασικός πέρσι. Ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθες νούμερο 44 στον κόσμο στον ΠΑΟΚ. Πέδρο Μέντες, φέρε μας τον Ραφαέλ Φαλκάο μας, τον Τίγρη, για να γίνει ανακαίνιση ο Βενιζέλος. Είδες που υπάρχουν πρόβατα που το πιστεύουνε. Ότι. Ότι θα φέρει τον Φαλκάο, λέει ο άλλος. Εντάξει. Το πιστεύει. Αλλά τρώγε σαν όμορφα, αρχίζει να μαθαίνει. Ο Έλληνας ναι. θέλει να διαβάζει αυτό που του δίνει ελπίδα. Ναι, σωστό και αυτό. Άρα θέλει πουλάει να... η ελπίδα. Η ελπίδα πουλάει. Ναι. Δεν βλέπεις οι θρησκείες που έχουν θησαυρίσει εκκλησίες. Ναι. Πουλάνε ελπίδα στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή. Τρανότερο παράδειγμα δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, παιδιά, λέει Καραφλομπίλ, πρώην ΑΕΞής, πες του Ραπτόπουλου ότι ο Γιωργάκη έχει και η ΑΕΚ. Το Γιώργο Μελισανίδη είναι ο γιος, λέει, όπως χαρακτηρίζει τον Μελισανίδη Κάβουρα, τέλος πάντων, που δεν ξέρει καν πού είναι το προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Μόνο το όνομα σαν εταιρεία, λέει, ξέρει, και το μόνο το κίτρο που έχει στη ζωή του, λέει, είναι μουστάρδα. Σαν σου λέει. Και εμείς έχουμε, λέει, γιο του Προέδρου, αλλά δεν ασχολείται καν. Εντάξει, ναι. Αυτά σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Άρα, λέει, τι προτιμά, να μην ασχολείται καθόλου ή να παθιάζεται με την ομάδα, να είναι εκεί συνέχεια και να κάνει και τα λάθη του. Γιατί θα κάνεις και λάθη, φίλε. Μόνο όποιος κοιμάται δεν κάνει λάθη. Θεσμικά ο Γιωργάκης τι είναι στον πάγο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεσμικά θέλω να. Ναι, αυτό. Τι είναι. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι είναι, σαν τον Κάζη, α πούμε. Ναι, ρε, παιδί μου, πώς είναι. Είναι πρόεδρος, γραμματέας, μέλος είναι μέλος. Τι έκανα, και είναι κομμάτι του αυτός κάνει μεταγραφές μαζί με τον Μπράγκο. Αυτό είναι. Τι θες εσύ ρε, τι μας διώχνεις, έχουμε σμαράγδα. Και τι γνώση έχει ο Γιωργάκης να κάνει μεταγραφές? Τι γνώση, αφού ασχολείται με το ποδόσφαιρο χρόνια. Και ο Κόκκινος ασχολείται. Καλά τώρα πώς ασχολείται ο Κόκκινος, εφαγώθηκες πάλι με τον Κόκκινο. Πάμε στον Ηρακλή να κάνεις μεταγραφές. Έλα ρε τώρα, άστο Γρηγόρη να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί το παιδί μας τώρα. Λοιπόν, ψάχνουμε τον Δημήτρη Λοζιέ. Γαλλία ή διακοπές. Γαλλία σου μου πελιέ μπορεί. Κοίτα να δεις όλα τα περίεργα σε εμάς. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τελευταίο μήνυρο και με γραμμές. Τέλος σε όλα τα καλώδια, φίλες και φίλοι, έρχεται να βάλει και να δώσει Wind Vision, ο νέος τρόπος για να βλέπετε τηλεόραση. Αρχικά ο αποκωδικοποιητής της Wind Vision είναι πάρα πολύ μικρός. Όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision είναι μέσω ίντερνετ, αφού συνδύεται στο ίντερνετ μέσω Wi-Fi. Επιπλέον έχει μέσα ενσωματωμένο Bluetooth που διαθέτει και μπορείς να συνδεθείς στην Wind Vision με ασύρματα ηχεία, ακουστικά, gamepads για τελείωτο παιχνίδι. Και βεβαίως πάνω από 60 συνδρομητικά κανάλια, όλα τα κανάλια Nova Sport, Netflix, YouTube και χιλιάδες εφαρμογές από την Google. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ψάχνουμε τον Γαλλοέλληνα Naturalizé Δημήτρη Λοζιέ Κωνσταντίνε. Μας βάζουν να ψάχνουμε και Γάλλους τώρα. Έτσι, 10 λεπτάκια έχει ακόμα. Μέχρι και 53. Του φιλοξενεί ο μπαμπάς του τώρα στη Γαλλία. Λες να είναι Μομπελιέ, ο οπαδός σε Ντετιέν. Πετάει και τρεις μέρες. Έχασε το αεροπλάνο. Εντά, μετά από το ζαϊκό μας κλειδά. Εμείς βγάζουμε Γάλλους εδώ τώρα, σε παρακαλώ. Έλας πάντα. Λοιπόν, θα πάμε στις γραμμές να στείλουμε μόνο μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας ακούει από το εργοστάσιο της Στουτγκάρδης Mercedes. Εκεί, στη Στουτγκάρδη είναι. Στη Mercedes, υπεύθυνος marketing. Με λέει, παιδιά, δεν σας χάνουμε τίποτα. Δηλαδή, ρε, φίλε, καλημέρα, Νικόλα, ναι. Εδώ δεν μπορούσε να έχει ένα εργοστάσιο η Mercedes. Έλατε, αφού δεν πουλάμε αυτοκίνητα πλέον, ρε φίλε. Δεν έχουμε, δεν παράγουμε, δεν κάνουμε. Τι παράγουμε. Τίποτα, λάδι πουλά και τουρισμό. Τι αυτά, λάδι τουρισμό. Λάδι τουρισμό και καν χασίσει στα ζώνια. Δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, εξαγωγή, ναι. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Είπαμε αυτή η αναταραχή με Λουτσέσκου προκάλεσε. Σιγά μου την αναταραχή. Είχαμε, πώς δεν ήταν. Δύο μέρες ο Παουξής κοιμήθηκε. Ρότ, μην κοιτάς. Το προτάσμα το πήρε ο πρόεδρος, δεν το πήρε ο προπονητής. Θα το πάρει πάλι, με αυτές τις κινήσεις που κάνει. Άμα δεν κάνει πίσω με το Όπεν και το γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία, είναι και πολιτικά τα θέματα. Φρέφ, σου είπα και να φέρει εδώ όποιον θέλει, φέρει και βασιλιά, φέρει και όποιον θες. Δεν ξέρω, ρε φίλε, το προτάσμα στην Ελλάδα δεν το παίρνουν οι προπονητές. Άντε, μπράβο, να τελειώνουμε τώρα. Καλά, παντού δεν το παίρνουν, μην νομίζεις. Εντάξει. Άμα ο Γκουαρδιόλα δεν είχε τους Άραβες να του φέρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρώπη, δεν θα το έπαιρνε. Ας τον Γκουαρδιόλα και τον Κλόπ. Πάλι ξεφωνίζει τον Λουτσέσκο, ρε φίλε. Ναι. Καλημέρα, πάμε στον κόσμο. Έλα, έλα. Το πρωτάθλημα το πήρε ο πρόεδρος. Πάει. Έλα, φίλε. Ναι. Τακίμη. Όπου είσαι, ρε Τακίμη. Κάνω μπάνια εδώ πάνω στην μπάρα και σας ακούω. Πού είσαι στην μπάρα ακριβώς για να καταλάβουμε τώρα δηλαδή? Καλά, στο χωριό. Α, έχεις και θάλασσα και ψηλά στο βουνό.
Αφού έχουμε μια καϊνάρα εδώ πέρα μπάρα και είμαστε όλοι στα πάτσα πλούτσα, πάτσα πλούτσα. Ζωάρα ρε φίλε, να ζωάρα, αυτά. Καλά δεν μου λες, ναι. Για το δικό σου δίπλα. Δικέ μου, έλα. Γιατί δεν μας ανεβαίνει προς τα πάνω, γιατί δεν μας έρχεσαι. Πού να έρθω ρε. Στο χωρίο. Στο. Στο χωρίο ρε Μόγκολε. Μόγκολε στο χωριό λέει. Ρε φίλε. Εγώ αν πάω Χαλκιδική και γυρίσω με τα μάξι, πέντε μέρες είμαι κομμάτι, μα ακούς πως είμαι σήμερα. Κουράσκεις θες. Δεν μπορώ, κουράζει θάλασσα. Οδήγηση, θάλασσα, αυτά σε κουράζουν. Με κουράζουν. Ναι. Μαύρισε λίγο κεφαλακρούλα. Εκείνη η βρωμοποτίδια. Βρωμοποτίδια, ναι. Πιάνει εκεί το... Καλά ρε, θέλετε να βάλετε διόδες Χαλκιδική και έχετε τη βρωμοποτίδια, εκεί το βρωμόδρομο. Για κάνετε τουρισμό ρε, καράβλαχη να πούμε. Θέλετε να βάλετε και διόδια στη Χαλκιδική βλάχη. Παρακάτω λέγει. Έλα, ρίχτω τελευταίο. Αυτό το μορφό παιδό που ήρθε. Ναι. Και μας έφυγε ο Αλεπουδιάρης. Ναι. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ποιον δεν ήθελες, Λουτσέσκου ήθελες. Ουστ. Α, δεν ήθελες. Α, ουστ τώρα, μακριά. Ρουμάνο τον κάναμε τώρα. Ναι. Επειδή ξέρεις γιατί τον πήρατε. Το Χριστό. Ναι. Γιατί. Να του πείτε γιατί δεν ήταν μάρτυρας με τον Άντε πάλι. Στο Πλατανιά. Πάλι δε. Αυτό είναι. Καλημέρα Νταμπλούχη και Γκαντέμισον. Ρέφαλα κρίσαρα τα ποδαρούσα, έπιασε στο στόμα στην Ουρουάη και αποκλείστηκε. Είπε ότι ο Λουτσέσκου είναι καλός μετά από ένα χρόνο και τον έφαγε σαν προπονητή του ΠΑΟΚ. Τι άλλο μπορείς να κάνεις τέλος πάντων. Δεν έχει άδικο. Μεταξύ μας τώρα, εγώ ξέρεις. Καλός προπονητής, αλλά όχι αυτό που του. Μόλις είπε ότι είναι καλός, τον ρίμαξε. Ο Ουρουάη έλεγε ότι θα το πάρει. Ναι. Εντάξει, πάει η Ουρουγουάη, την πέταξε ο Περού που δεν έπαιξε καθόλου μπάλα κιόλας. Σ' απέναντι. Ας τους έβαζε. Ας τους έβαζε, ναι. Η Ουρουγουάη να τελειώνει, τι θα κάνω εγώ τώρα. Του σηκώσει ο Κοντός να δούμε πάλι τι θα γίνει ο Μέση. Να δω τι θα λέτε μετά. Καλημέρα. Δηλαδή, έχει καμιά αξία αυτό συγκρίση με το παγκόσμιο κυπέλο. Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. Θα σηκώσει τώρα. Κάτι είναι κι αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Σαν να παίρνει το Euro. Εντάξει, δεν είπα ότι έχει παγκόσμιο, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Πάει, θα πάρει. Κάτι με την Αργεντινή. Το θυμάται κανένα. Πώς θα το θυμούνται. Πώς, αφού δεν πήρε τίποτα μέσα, θα το θυμούνται ως το πρώτο τρόπο του Μέση. Έλα, φίλε, καλημέρα. Όπα. Έλα. Πάμε επόμενος. Έλα, φίλε, οχό. Έλα, Αλμοπέ. Καλημέρα. Τώρα που είπατε για Γαλλία, ναι. Θυμήθηκα μια ωραία ταινία με αυτόν που έπαιζε στο Μονομάχο. Πώς το λέγαν τον Αυστραλό. Με τα μουσια, Με τα μουσια, το Russell Crowe. Russell Crowe, ναι. Αυτόν έπαιζε σε μια ταινία στη Βόρεια Γαλλία, κάτι αμπελώνεις, είχε τρομερά Αμερική, Νότια Γαλλία, πολύ ωραία καλοκαίρι, παραλίες και τέτοια. Ναι. Αλλά και στη Βόρεια Γαλλία, εκεί με τα στενά της Μάνχης, εκεί πώς το λένε, τον κόλπο τέλος πάντων, στον κόλπο της Μάνχης, εκεί πολύ ωραία. Ναι. Ντόβερ και καλέ. Κωστής, ναι. Με πρόλαβε ο Κωστής για τον Καρυπίδη και εγώ αυτό θα έλεγα. Καρυπίδη, τον πήγαιναν μάρτυρα. Ναι. Στο Καραϊσκάκι φάγαμε ξύλο. Με τον Πλατανιά δηλαδή, αυτό λες, αυτό ε. Η ομάδα σας ήταν ο Πλατανιάς. Και τι κέρδισε ο Πάκο εκείνο, τίποτα. Τίποτα, δεν πήγε να κέρδισε. Δεν πήγε να το πάρει στα χαρτιά. Δεν κέρδισε τίποτα. Δεν κέρδισε όμως. Ναι. Να ρωτήσω και. Ναι, ρώτα. Ο Πλατανιάς ήταν παράρτημα του ΠΑΟΚ, φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα δεν είναι όμως. Τώρα τι είναι. Είναι, αλλά είναι βιντεοεθνική. Ναι, είναι όφη αλλού τώρα όμως. Όφη τον πήραν άλλο. Ωραίο πρωτάθλημα. Λέγε φίλε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν τώρα λέει ο Νίκος, ας πούμε, χάρηκαν που έφυγε ο Λουτσέσκου, αλλά στεναχωρέθηκαν τώρα που ήρθε αυτός γιατί. Πες ότι χάρηκαν που έφυγε, γιατί να στεναχωρηθείς. Γιατί περίμενα ότι θα φέρει κανένα ουζουνίδιο πάω, κανένα ματζουράκι, κανένα τέτοιο ρε φίλε. Γι' αυτό, τι νόμιζες τώρα. Είναι δυνατόν, πώς δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ ουζουνίδι, είναι δυνατόν. Καλά, ο ΙΑΕΚ ουζουνίδι πήρε μόλις έφυγε ο Μανώλο Χιμένες. ΙΑΕΚ τώρα, τι λέμε τώρα, για τον Ταμπλούχο λέμε. Α, εντάξει. Να τον πάρει. Εντάξει. Μόνο και καταρχήν Έλληνα δεν θα έπαιρνε ούτε με σφαίρες. Ναι. Α, και καλός να ήταν δεν θα έπαιρνε. Θα χτυπήσει Ευρώπη, άλλες παραστάσεις. Εντάξει, αυτό τέλος να τον δούμε αυτό. Θα το δούμε. Πάντως οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικές, έτσι. Να πείτε Ευρώπη πάντως. Πρέπει να πούμε Ευρώπη όλοι οι ομάδες. Συμφωνώ. Είναι πολύ πίσω. Να μπεις και εσύ. Και στο τέλος δεν θα βλέπουμε τίποτα. Σωστό. Θα παίζουμε εδώ με λιβαδιές και με βέρες και αλμοπόδες. Πιο μεγάλη μαγιά που έκανε ο Λουτσέσκου φεύγει την καταλληλότερη στιγμή στο πιο κέριο σημείο του. Δεν ήταν να φύγει, του έκατσε κέντρο όμως. Του έκατσε και έφυγε, ναι. Δηλαδή. Πάνα ευχαριστήσει και τον Γιωργάκη στο τέλος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τον έκανε μεγάλη μαγιά ο Γιωργάκης. Ναι, μπράβο. Γιατί αυτός μπράβο, που έρχεται, μόνο λιγότερα πράγματα μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί όμως να κάνει κάτι με τη μία και να κερδίσει και να πετύχει στόχο στο κέντρο, ακριβώς. Να μπει Champions League ο Μήλος. Εσύ τι θες, να μπει Champions League και να χάσει το πρωτάθλημα και το κύπελο ή να μην πει στο Champions League και να τα πάρει πάλι τα double. Τι θες εσύ από τα δύο. Όλα. Τι ας σου μείνει. Όλα. Δηλαδή να πει στο Champions League
Ναι. Να κάνεις μια πορεία, ξέρω τι κάνεις, ας πούμε. Ωραία. Θέλω. Ναι. Και να πάρω Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Γνωρίζοντας ποιους έχω απέναντι, και πρέπει να τα πάρω όλα. Τι και. Ναι, ναι. Ναι. Και, Ολυμπιακός, εφόσον έκανε αυτές τις επιλογές βιασικές με Σεμέδο, με Βαμβουένα. Με κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο Γιώργος ο Λουτσέσκου. Ψέματα είναι. Δεν ξέρουμε. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει τις κινήσεις για να μπει στο Champions League. Ναι, δεν κάνει τις μεταγραφές. Τέλειωσαν, δεν τέλειωσαν. Γιατί οι διαφωνίες δεν είχαν να κάνουμε τις μεταγραφές που δεν έγιναν. Οι διαφωνίες είχαν να κάνουν με άλλα θέματα, με παίκτες που έπρεπε να μείνουν ή με κάποιες άλλες επιλογές. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει στους ομίλους του Champions League, ναι. Δικαιώνεται ο Λουτσέσκου. Αν μπει. Αν μπει, δεν δικαιώνεται. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Ένα μηνάκι. Ένα μηνάκι, ένα μισή μήνα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Νίκο. Καλό σου να πού είσαι εσύ, ρε ψυχούλα. Και επειδή λέει κάποιο ότι οι παοξίδες δεν υπάρχουν στην Αθήνα, να του πει δίπλα σου του καραφλοκόρακα δίπλα σου. Ναι, ναι. Αθήνα, ο Ντένις είναι από την Αθήνα. Ο Ντένις, ναι. Παοκάρα, πρόσεξε παιδί. Όταν πας στον Πανελλήνιο, 7 κλούβες σε φυλάει. Δεν έχω ρε, άκουρε να σου πω κάτι. 7 κλούβες σε φυλάει. Αθήνα, ρε φίλε, ζήκα σε πάνω. Όλοι οι πιο γυμνασμένοι ματατζίδες έρχονται εκεί. Άντε τώρα στην Αθήνα είσαι εσύ. Αθήνα, άκουσε με να σου πω κάτι. Μην τρελαίνεσαι. Τι να τρελαθώ εγώ, εσύ πας και με την αστυνομία. Δεν χρειάζεται να εμείς τουλάχιστον έχουμε, υπάρχει εδώ σύνδεσμος κάποιας άλλης ομάδας για το ξέρουμε. Εμείς έχουμε κάτω. Υπάρχει εδώ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, έχουμε εδώ στην πόλη σου, έχουμε πουθενά. Είστε καμιά 5.000, μαζεύεστε σε ένα σύνδεσμο. Μαζευτεί έχουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε, ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια πόλη. Να είμαστε και 5.000, είμαστε και πάρα πολύ. Δεν είμαστε και λίγοι. Μια χαρά. 5 εκατομμύρια. Μια χαρά, μια χαρά. Πάνω είναι 300 Λεωνίδα όλοι μαζί. Δεν τα λέμε. Και να μην και κρύβονται πάνω, εντάξει, δεν βγαίνουν και σαν. Ενώ εσείς, πάντως στην Πειραιά και φωνάζετε ΠΑΟΚ, να πούμε. Ναι. Εγώ φιλαράκι μπαίνω με την πλούσα του ΠΑΟΚ Τάβλ μέσα στην λαχαναγορά του Ρέντι. Εμένα με ξέρω ότι είμαι και του Λάπα, δεν είμαι και κανάς. Α, μπράβο. Τον είδες του Λάπα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είσαι του Λάπα. Αν μας την πες καμιά κοσαριά μηχανάκια, ό,τι και να είσαι. Πάει του Λάπα. Πάει του Λάπα, άσε τώρα. Δίβιλι, τρίβιλι. Εγώ δεν αμφίβητο ότι του Λάπα είσαι. Εσύ. Άλλο να μιλάμε με άντρες τώρα και να μιλάμε με κότες. Γιατί 30 άτομα μαζί και εσένα, εγώ όποιον. Δεν θα σου έρθουν ένας-ένας. Ένας-ένας θα σου έρθει. Άμα που σε ολόκληρο γαϊδούρι θα έρθουν πολύ μαζεμένοι. Από μακριά σε πετάνε μπουκάλια. Τι δεν τα ξέρεις ρε τώρα. Εγώ ας τα πω. Το ξέρω και από αλήθεια. Λοιπόν, Νικολάκο, τι θα σου πω. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Άκουσε με τι θα σου πω. Όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, σαλταράμε. Τώρα φεύγει ο Ράβεσβαν, καλά να κάνει ο άνθρωπος, φεύγει επαγγελματίας, συνέφυγε. Έρχεται άλλος, η ομάδα δεν μασάει πουθενά και θα είναι και πιο σκληρή από όταν έφυγε. Σωστά τα λέω. Καθαρίζω Ιβάν, παιδιά, ό,τι και να λέμε τώρα. Καθαρίζω Ιβάν. Τι να πούμε, ψέματα να πούμε. Και με τον Λουτσέσκου πάλι όταν αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη, πάλι ο Ιβάν καθάρισε. Πέντε παίχτες έφερε. Τα λέμε, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο Γιώργο που μας ακούει στο West Yorkshire του Leeds. Έτσι, ο φίλος μας ο Γιώργος. Στο Leeds. Στο Leeds, όλα τα ελληνάκια είναι παντού διασκορπισμένα, δυστυχώς. Και μας ακούνε εκτός, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μου λες, να σε κάνω ένα ερώτημα πριν πάμε στο φίλο. Καλά, ρε Παγάσα. Είδα φωτογραφίες τώρα. Σε ξαπλώστρα φορούσες κάλτσες. Ναι. Στη θάλασσα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Φλάκα με τώρα το πρόσεξα. Φορούσε σε ξαπλώστρα. Κάλτσε φορούσε σε ξαπλώστρα. Με γαργαλεύει άμμο, γι' αυτό δεν μπορώ. Τη συχαίνεσαι κι εσύ. Ναι. Κι εγώ τη συχαίνομαι, ρε φίλε. Τώρα εδώ θα σε δώσω ένα δίκιο. Τη συχαίνομαι κι εγώ, είναι disgusting που λέμε. Δηλαδή, είναι αδιαστική άμμο. Ανατριχιάζω. Κι εγώ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να φορέσω κάλτσα τώρα. Γερμανό τουρίστα και πέδαλου και κάλτσα και έτσι. Και τι έγινε, πάμε το παπούτσι μέχρι την είσοδο της θάλασσας. Ναι, ναι, το βγάζεις, το βάζεις κάλτσα. Το παπούτσι είναι από τα παλιά που πάω στο βουνό και περπατάω. Ωραίος, ψυχές. Το καλό αναπληρωματικό στο παπαγάζ. Μπόχα του παπούτσι, κάλτσα μέσα στον ήλιο δρομένη. Ο διπλανός σου γύρω περνάει καλά. Έχω την τσάντα μου. Ναι, ναι. Έχω το σαμπουάν μου. Αλλά. Έχω τα πάντα όλα. Σαμπουάν, γιατί τι θες να πλύνεις, ρε. Πλένομαι μετά όταν βγαίνω. Το μαλλί, σαμπουάν. Βάζω τα αρώματά μου. Το μουστάκι σου λίγο να το πλύνεις εδώ πέρα. Βάζω τα αρώματά μου. Μ' αρέσει, ταβέρνα που θα πας βρωμάει μασκάλι. Έτσι, έτσι, έτσι. Απλά είδα ότι φορούσε κάλτσα στην ξαπλώσα και λέω ρε, θα μας τραβήξει. Μητσούκο. Μητσούκο μεγάλη. Ναι. Μέχρι το γόνατο. Αμπίντα. Αμπίντα. Οι γνωστέ. Κάλτσα αμπίντα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ το να. Τι έγινε ο άλλο ο παντό του παραδείγματο που έστειλε μήνυμα και ασχολείται με το μεθάνιο του Λουτσέσκου. Και δεν, που ο μεγιστάνα μου με έφερε καλύτερο προπονητή και δεν ασχολείται που του έφυγε ο πιο κομβικό του παίκτη. Ολυμπιακό και... ήταν αυτό που το έστειλε. Ολυμπιακός ήταν, ναι. Ωραία, συγγνώμη. Ναι, Ολυμπιακός ήταν, να ξέρεις. Εντάξει. Εντάξει, για να μην συνεχίσεις ήταν Ολυμπιακός. Εσύ ρε φίλε, πού ξέρεις ότι αυτός είναι καλύτερος προπονητής. Γιατί είναι καλύτερος, ρε Σικώστα. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Ποιο είναι το στίγμα που είναι καλύτερος. Καλά, βιογραφικό καλύτερο δεν έχει από τον Λουτσέσκου. Απλά είναι σαν προπονητής πολύ πιο εξελίξεις από τον Λουτσέσκου. Παίρνεις ένα προπονητή που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ψήλο πρωταθλητισμό έκανε με την Μπράγκα. Ναι. Το πάλευε. Και ο Φιρός με τον Άρη έκανε. Αλλά όταν βγήκε τέταρτο, δεν τον ρίξαν. Με την Μπράγκα.
στο ταβάνι πήγε με την Πράγκα. Πού να χτυπήσει. Πού να περάσει Πόρτο και Μπενφίκα, ρε φίλε. Ήταν από κάτω. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα έκτισε ο Μπάουκ να τα σαρώσει όλα. Έτσι λέει ο φίλος τώρα, ε. Από ό,τι κατάλαβα. Ε, ναι. Μπράβο, ρε Παουξάκη μου, μ' αρέσει. Έχει θετική αύρα. Τον Οκτώβριο θα είναι στον Μπάουκ αυτό. Ε, καλά, πιο πιθανό να είναι αυτό από κάποιου άλλου. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε. Ποιο είναι πιο μεγάλη πιθανότητα να φύγει αυτός για ο Παντελίδης. Τι θα λέγαμε. Κανένας, εγώ θα πω. Πάντως έχει ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα. Ναι. Πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακούς έχουν Πορτογάλους τεχνικούς, έτσι. Ναι. Και οι τρεις. Ναι. Να τους δούμε και τους τρεις Πορτογάλους. Εγώ λέω ότι πιο πολλές πιθανότητες είναι να απολυθεί αυτός παρά ο Παντελίδης του Άρη. Ο Παντελίδης. Φύγε Παοξάκη μου να πάρουμε λίγο κόσμο ακόμα. Άντε, να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα. Θα έχει μάχη με τους Πορτογάλους. Αυτό θα κάνει και την πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ μετά το ΑΕΤ. Λογικά. Κάποιο θα την έκανε, Κωνσταντίνο. Θα το χρεωθεί. Μπορεί να μην περάσει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Αυτό θα το χρεωθεί σίγουρα. Ναι. Γιατί κάνει προετοιμασία. Δηλαδή ο Λουτσέσκου δεν είχε κάνει προετοιμασία. Έρχεται σε μια ομάδα η οποία πήρε βραβείο Όσκαρ. Ναι. Ξαναπάρει βραβείο Όσκαρ. Δηλαδή. Α μην πάρει βραβείο Όσκαρ, α το πάρει χωρίς Όσκαρ. Πρώτο αντρικού ρόλου. Ναι, πρώτο αντρικού, α πάρει το πρωτάθλημα. Άμα θέλει, α δώσουμε κανένα κύπελο. Σα τρία χρόνια σε το παίρνουμε. Α το πάρει και κανένα άλλο. Εμεί δεν είμαστε φαταούλε, αλλά πούμε ο Μίλου Champions League. Γελάζε. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Μανούλα. Μανούλα, πήρασε την κόρη μου. Έλα και το νομάκι μου. Λοιπόν, άλλα ήθελα να πω, ανακάλυψα δουλειά τηλεμάρκετινγκ. Κάλτσα άμμο. Κάλτσα άμμο. Ειδική κάλτσα άμμο. Κανονικά βγαίνει στην Ελλάδα με κάλτσα. Εγώ θα την αγόραζα. Κάλτσα άμμο. Τι ας εδώ ιδέα τώρα που μας έδωσε. Κάλτσα ειδική. Κάλτσα άμμο. Ναι ρε φίλε. Εγώ θα την αγόραζα όσο και αν έκανε. Δεν μπορώ αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, όχι ήταν ωραία αυτό. Είναι η ιδέα για δουλειά. Είναι καλό. Δηλαδή μπήκα στη θάλασσα και λέω θα μπω με τις κάλτσες. Ε όχι με τις κάλτσες ρε Θεόφοβε. Ε όχι με τις κάλτσες. Και με την μπλούζα. Στην αρχή αφού δεν είσαι βρεγμένος, η άμμος δεν σε επηρεάζει πολύ. Μετά όταν βγαίνεις από τη θάλασσα είναι το πρόβλημα. Μου διάζει τα πόδια μου, καγκαλεύομαι. Ναι. Ωραίος, ας σκεφτούμε πως θα φτιάξουμε αυτή την κάλτσα, την πουλήσουμε. Κώστα, ξέρεις τι φοράω τώρα, ε. Κάλτσα μου. Μητσούκο έχω, πρωινή Μητσούκο έχω παντοπλά. Μητσούκο ήταν η συνέχεια της ψαχιονάρας, της καφέ, της Παοξίδικης. Ναι. Έτσι, ναι. Με τον ήχο. Ήτανε μεγάλο άνοιγμα, γιατί η Παοξίδη είχε μεγάλο το μεγάλο. Το δάχτυλο το μεγάλο ήταν και μεγάλο και τον ήχο ήταν τεράστιο. Έφτανε, έβγαινε έξω από την παντόφλα τον ήχο, έτσι. Βέβαια. Νικόλα, έλα. Άμα βγει ο Πετρωτός λίγο σε παρα. Ρώτα, ο λόγος που πήγε ο Καρυπίδης, ξέρεις ακριβώς ποιος ήταν. Ο λόγος που πήγε, θα το ρωτήσω ρε παιδιά. Ναι, όχι, άκουδα, θα γιατί έχετε φαγωθεί. Στον μάρτυρα στο δικαστήριο. Για πες. Πρώτη κρίση στο κινητό, ξέρεις ποιον έχει ο Καρυπίδης. Έτοιμο, να δείτε. Τον Μπάμπι τον Τενέ. Τον Μπάμπι τον έτοιμο τον έχει. Ναι. Μάλλον Ευρώπη με Τενέ, με τον Πορτογάλο μόνο για Ελλάδα. Πάντως είναι κάτι θέσεις, ας πούμε σε δουλειές. Ναι. Που είναι. Το διορίζεις ας πούμε τον άλλον, εξάσου να σας πω, πώς το λέω αυτός, κυπουρό, ναι. Σε νοσοκομείο που δεν έχει κήπο. Βάζει ο Παντελής Κωνσταντινίδης, διορισμένος να κάνει το απόλυτο τίποτα. Τώρα είναι και ο Καρυπίδης. Ναι, τώρα θα πάει πάλι... Ψευδομάρτυρας. Ψευδομάρτυρας. Δηλαδή, Σαϊραδάρης. Ναι, στο βρώμικο σάπιο ποδόσφαιρο διοικητής, τον παίρνουν... Έχει κάτι θέσεις. Το αντικείμενό σου ποιο είναι, του λες. Τι δουλειά κάνεις. Πασοκοδουλειά, το αντικείμενο εργασία σου. Πασοκοδουλειά σου λέει, να ορίσει. Σε πόσε πασοκοδουλειέ υπήρχαν σου. Τι δουλειέ είναι αυτέ, ρε φίλε. Καρυπίδη είναι φόλα πασόκερ, πήρε αραχτή δουλειά. Άννα, γεια σου. Φύγε να πάρουμε λίγο. Να πάρουμε λίγο κόσμο. Χρόνια πολλά στον Αργύρι, τον Κοσμά και τον Δαμιανό που γιορτάζει σήμερα. Έχει κανένα Αργύρι Κοσμά. Ούτε ασχολούμαι με αυτά. Δεν ασχολούμαι ούτε χρόνια πολλά ούτε τίποτα. Δεν λέω σε κανένα, ούτε μου λέει. Δεν θε να σου πούνε μη κεράσματα, δεν θέλουμε μακριά από εμά. Ψεύτικα είναι όλα αυτά. Καλημέρα. Μου λέει πήρε τον Παύλο τον Ανδρώνα να τον πει χρόνια πολλά για τα γυναίκα. Λέω τι να γιορτή τον είχε, πάρω. Γιορτή. Γιορτή και γενέθλια και τα λοιπά. Και λέω, γενέθλια ναι. Τι να τον πάρω, λέω τον άνθρωπο. Αν του φέρω ακροματικότητα θα γελάει. Ναι, αν δεν του φέρω. 10 χρόνια πολλά να τον πάρω. Αν δεν του φέρω θα με βαράει. Θα σε βαράει. Τι να τον κάνω, τώρα, καλά, να τον πω. Δεν θα σου πέσει και ο ποπός αν τον πει και ένα χρόνια πολλά, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Μετά κάνει όλα νούμερα και. Δημοσίε. Α τον πάρει ο Βαρδάκη. Γιατί δημοσίε και δεν πάρει ο Βαρδάκη. Έχει έναν άνθρωπο που έχει κάποιε σχέσει πάρτων, πέσω χρόνια πολλά. Α τον πάρει ο Βαρδάκη που έβαλε εκεί την κρύα τη ράπτη και τον Γιουλέκα. Του έκανε εδώ πέρα αυτό και τα λοιπά και δεν του άκουσα ούτε τα ψάρια του Θερμαϊκού. Κυριακάτικα. Καλημέρα. Ρε Ράπτη. Ω, κύριε Αδώρα μας. Σαββατοκύριακο βγήκε σε ράδιο να μιλήσει. Πού να μιλήσει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, κοριτσάρα μας. Γιαγιάκα μας, τι κάνεις. Πάλι καλά που δεν έβγαλε και τον Πανάκα, τον Τενίστα να πούμε εδώ. Τι πράγμα είσαι. Αυτή είναι κομμουνιστής ο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Ο Βαρδάκης. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Να μας πει τι είναι. Πρέπει να πες μια καλημέρα την κυρία Δώρα εδώ που μας. Κυρία Δώρα, το γλυκάκι κουταλιού Ανθός και Βυζιάς. Φανταστικό. Φανταστικό, κυρία Δώρα. Φανταστικό. Ούτε ζάχαρο ανεβάζει ούτε τίποτα. Μη μιλάτε. Δεν θέλει να πει τι έκανε. Δεν θέλει, κυρία. Είναι αρχόντισα, είπαμε. Τελείωσε.
Κυρία Δόρε, σε καλά, με τη καλά, ζέστη. Καλά είναι. Πήρα να σας πω ότι σε είπα ότι θα πάρει καλύτερο. Το είπες, το είπες, γιατί ξέρεις πώς συμπεριφέρεται ο Πόντιος που τρελαίνεται. Ο Κιμπάρης, ο Πόντιος τρελαίνεται. Τότε είναι Κιμπάρης. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Το είπε η κυρία Δώρα την Παρασκευή, βγάζαμε γραμμές, λέει μην αγχώνεσαι, λέει. Καλύτερο, λέει, θα φέρει. Πήρε το Ρουζουνίδη της Πορτογαλίας, εντάξει. Τι βαγάζα είσαι. Η πόντι σωστή είναι, σωστή πόντι. Έτσι είναι, κυρία Δώρα μας. Την αγάπη μας κλείνουμε, να σε καλά. Ο Πόντιος, τι τεράστιο μυαλό θα έχει, ή βλάκα θα είναι. Ο Λουτσέσκου λέει, ρωτάει ένα φίλο που έκανε πρωταθλητισμό πριν στον ΠΑΟΚ, λέει ένα φίλο. Στη Ρουμανία. Ρουμανία. Α, έκανε στη Ρουμανία. Δεν πήρε πρωταθλήματα εκεί. Κύπελο πρέπει να πήρε εκεί. Και πρωταθλήματα. Δεν παίρνουμε άλλε γραμμέ γιατί βλέπω Βαραγιάννη έξω. Είναι έτοιμο για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Α, εντάξει, μετά από μια ώρα μα θέλει. Είναι άπλασα. Πόσο λαρ τύπος μπορεί να είναι ο Βαραγιάννης, ρε φίλε. Τον βλέπεις και λες είναι λάρτζο τύπος. Τελειώσαμε. Ο Βαραγιάννης έχει πριν καφάγωτηρη. Τι ανάγκη. Εντάξει, έχει να φάει και να φάει και κότες. Λοιπόν, κύριε Καζαμπάκα, τα σέβη μας, πού να το βγάλουμε αυτόν τον λογιστή τώρα. Μας έδωσε να βγάλουμε Γάλλο ακροατή, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Το φρόνο πήγε στον παπά του. Ναι, πήγε στον παπά του στο Μοπελιέ. Λοιπόν, κλείνουμε, κατεβάζουμε ιστορία. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μένετε εδώ στο Μετρόπολη. Ακολουθεί η ρωσική αρκούδα από το Σότσι, Γιώργο Ζαΐρη. Πούμα Αμαζονίου από την μακρινή Γκοϊάννα, Γιάννης Πάγκος. Μέχρι και τις 12 πλάκα τέλος, εκεί θα έρθουν τα Ραφάλ μαζί με τον Τζόρτζιο Μπούζο, η μπάλα στη σέντρα, μαζί τα απόγευμα λίγο μετά τις 6 με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι στις 2 μαζί με Γκρεγκουάρ Κόκκινο. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο!